Όχι. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Ναι, ναι. Καλώς ήλθατε σε αυτόν τον μαραθώνιο ανάγνωσης. Ή μάλλον, όχι, όχι. Σε αυτόν τον μαραθώνιο πρώτης ανάγνωσης. Και γιατί λέω πρώτης. Γιατί σήμερα, παιδιά, αγαπημένοι συγγραφείς που έχουν γράψει ιστορίες στη σειρά βιβλίων των εκδόσεων Πατάκη χωρίς σωσίβιο, θα μας διαβάσουν τις ιστορίες τους και θα μοιραστούν και μυστικά πίσω από αυτές. Πριν ξεκινήσει όμως αυτός ο μικρός μαραθώνιος ανάγνωσης, θα δώσω το λόγο στη Βασιλική Νίκα, την παιδαγωγικά υπεύθυνη της σειράς, που θα μας μιλήσει για τη σειρά χωρίς σωσίβιο. Λοιπόν, αυτή η σειρά χωρίς σωσίβιο ξεκίνησε πριν σχεδόν 20 χρόνια και λίγο παραπάνω. Γεννήθηκε στο μυαλό της Έλληνας Πατάκη και με τη βοήθεια τη δική μου αρχίζαμε να σκεφτόμαστε πώς θα καλύψουμε ένα κενό που υπήρχε τότε στα βιβλιοπωλεία, γιατί αν σήμερα υπάρχουν πολλά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά που αρχίζουν να διαβάζουν μόνα τους, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένα και γονείς και εκπαιδευτικοί είχαμε μεγάλη δυσκολία να βρούμε βιβλία με μικρό κειμενικό φορτίο που να είναι φτιαγμένα και γραμμένα ειδικά για τα παιδιά. Λοιπόν, καθίσαμε σχεδόν 2 χρόνια στη φάση του σχεδιασμού αυτής της σειράς με την Έλληνα για να βρούμε ποια θα ήταν η ιδέα και πώς θα ήταν οι προδιαγραφές αυτής της σειράς, ώστε να μπορούμε σήμερα πραγματικά να είμαστε πολύ περήφανοι που 20 χρόνια τώρα η σειρά χωρίς σωσίβιο μπορεί να συντροφεύει τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση, τα πρωτάκια. Χωρίς σωσίβιο, δηλαδή χωρίς τη βοήθεια κάποιου μεγάλου. Η σειρά έχει 3 επίπεδα, τα καβουράκια, τα ψαράκια και τα δελφινάκια. Ακριβώς το πρώτο επίπεδο με πολύ λίγες λέξεις, 200 λέξεις, όπως τα καβουράκια, πάνε λίγο στραβά, έξω-έξω. Μετά τα ψαράκια παίρνουν δύναμη και προχωράνε σε βαθύτερα νερά και βέβαια τα δελφίνια ανοίγονται στα βαθιά. Έτσι λοιπόν καλέσαμε συγγραφείς να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, να γράψουν κείμενα αληθινά λογοτεχνικά, με πολύ λίγες λέξεις. Ξέρετε, στην αρχή είπαν εντάξει, 200 λέξεις, είπαμε περισσότεροι, πολύ εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αποδείχθηκε στην πορεία, διότι μπορούμε να γράψουμε 200 λέξεις για να πούμε τι έκανα σήμερα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στη μέρα μου, αλλά για να παραδώσουμε στους μικρούς αναγνώστες ένα αληθινά λογοτεχνικό κείμενο, οι 200 λέξεις είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα γράφεται ένα τέτοιο κείμενο. Φαντάζομαι ότι σήμερα οι συγγραφείς που είναι εδώ μαζί μας θα μοιραστούν μερικά μυστικά για το πώς κατάφεραν και ίσως ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος και η Μαρία Παπαγιάννη που ήταν οι πρώτοι 2 συγγραφείς, ήταν τα πρώτα βιβλία που βγήκαν στη σειρά, νομίζω ότι θα έχουν να μας πούν την εμπειρία τους γι' αυτό. Να πω 2 λόγια πριν δώσω το λόγο στους συγγραφείς που είναι εδώ σήμερα, ότι οι παιδαγωγικές προδιαγραφές της σειράς είναι πολύ αυστηρές, αλλά παρόλα αυτά αναφέρονται σε κυρίως τυπογραφικά στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος της γραμματοσειράς, το μέγεθος του βιβλίου, που έχουν όμως παιδαγωγική αξία και όχι στο περιεχόμενο. Θέλω να πω, στη σειρά έρχονται κείμενα που εντάσσονται σε αυτήν χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παραγγελία, να το πω έτσι, κειμένου. Λοιπόν, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί σε αυτή τη σειρά έχουμε εντάξει τα καλύτερα κείμενα που έχουν φτάσει στις εκδόσεις Πατάκη για έκδοση. Η πρώτη ιστορία ξεκινάει και είναι αφιερωμένη στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Αγαθή Δημητρούκα, θα μας διαβάσεις για τον Ελ Γκρέκο. Βεβαίως και με μεγάλη χαρά το βιβλίο είναι αυτό και είναι σε εικονογράφηση Νικόλα Ανδρικόπουλου. Λοιπόν, για πάντα ποτέ ήταν οι πρώτες λέξεις που πρόφερε καθαρά ο γιος ενός εμπόρου στην πρωτεύουσα της Κρήτης, τον Χάρδακα, στα μέσα του 16ου αιώνα. Μια στιγμή, πριν ανοίξετε χάρτη, να σας ενημερώσω. Σήμερα ο Χάνδακας λέγεται Ηράκλειο.
Για πάντα ποτέ μονολογούσε στην ακρογιαλιά ο μικρός Δομήνικος, φτιάχνοντας με βότσαλα φάρους και σχεδιάζοντας με ένα κλαδάκι καραβάκια με πανιά πάνω στην άμμο. Και όσα παιδιά έπαιζαν εκεί γύρω τον πείραζαν. Για πάντα τον φώναζε το ένα, ποτέ τον φώναζε το άλλο. Αλλά εκείνος, σαν μικρός σοφός, δεν τους έδινε σημασία. Συνέχιζε να σχεδιάζει πάνω στην άμμο και να μονολογεί, ώσπου έφτιαχνε μια ολόκληρη πόλη. Και τότε, με το τελευταίο «για πάντα ποτέ», έρχονταν ένα, δύο, τρία κυματάκια και έσβηναν τα σχέδια και γκρέμιζαν το φάρο. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα που είχε ήλιο και καλό καιρό. Η μητέρα του, βλέποντας τον έτσι, μόνο του να παραμιλάει, έβαζε χίλιες ιδέες στο μυαλό της. Και ο πατέρας του, ένα πρωί, έφερε στο σπίτι το γιατρό. «Το παιδί είναι μια χαρά», τους είπε εκείνος, «και πολύ έξυπνο, μην ανησυχείτε». Μα πώς να μην ανησυχούν, δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Και τότε πετάχτηκε η γιαγιά σαν να της είχε έρθει θεία φώτιση. «Θα τον πάω στο μοναστήρι να τον ευλογήσει ο παπακαλόγερος». Έτσι, γιαγιά και εγγονός δεν άφησαν μοναστήρι για μοναστήρι και εκκλησία για εκκλησία που να μην τα επισκεφθούν. Και πράγματι, σαν από θαύμα, το παιδί σταμάτησε να επαναλαμβάνει την ίδια φράση και άρχισε να καταπιάνεται με τη ζωγραφική πάνω σε ξύλο. Είχε εντυπωσιαστεί από τις τόσες εικόνες Αγίων που είχε δει και από τα τόσα χρώματα. Κόκκινο, βυσσινή, πράσινο, γαλάζιο και πολύ χρυσαφή, από αληθινή χρυσόσκονη. Αμέσως ο πατέρας του τον έγραψε μαθητή στον καλύτερο αγιογράφο και με τα χρόνια ο Δομήνικος έφτασε να φιλοτεχνήσει πολλές αγιογραφίες. Μία από τις καλύτερές του είναι η Κύμης της Θεοτόκου και βρίσκεται στην εκκλησία που έχει το ίδιο όνομα Συνερμού Πολιτισσίου. Ωστόσο, μόλις έκλεισε τα 25, ξανά σκάσε μες στο κεφάλι του η φράση «για πάντα ποτέ». Και έπειτα από λίγο είπε στους δικούς του «Δεν μπορώ να μείνω για πάντα στην Κρήτη, θα πάω στη Βενετία να μαθητεύσω πλάι στους μεγάλους ζωγράφους τη Σιανό και την Τορέτο». Έτσι έκανε και μετά τη Βενετία πήγε και στη Ρώμη για να γνωρίσει από κοντά την τέχνη του Μιχαήλ Αγγέλου. Και αφού έμεινε στην Ιταλία κάπου 10 χρόνια, όπου του κόλλησαν το παρατσούκλι «Il Greco», που στα ιταλικά θα πει «ο Έλληνας», έσκασε και πάλι στο μυαλό του το «για πάντα ποτέ». Αλλά τώρα αποφάσισε να φύγει ακόμα πιο μακριά, να πάει στην Ισπανία, όπου ο Ισπανός βασιλιάς έχτιζε καινούριο παλάτι και καλούσε ζωγράφους να τους στολίσουν με έργα τους. Ο Δομήνικος εγκαταστάθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας, στην πόλη των τριών πολιτισμών, στην πρωτεύουσα όπου συμβίωναν ειρηνικά χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Εκεί έστησε το εργαστήρι του και τη ζωή του, όμως η ζωγραφική του, πολύ μοντέρνα για την εποχή της, δεν άρεσε στον Ισπανό βασιλιά. Ο Δομήνικος ένιωσε απογοήτευση, ωστόσο δεν άλλαξε το εντελώς προσωπικό του στυλ. Συνέχισε να ζωγραφίζει τις ψηλόλιγνες φιγούρες του, τις τόσο ευγενικές που μοιάζει να τις φωτίζει ένα φως εσωτερικό, ένα φως από μέσα. Φυσικά, όλα τα έργα του τα υπέγραφε με το ελληνικό του όνομα, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, παρόλο που το παρατσούκλι που είχε αποκτήσει στην Ιταλία τον ακολουθούσε και στην Ισπανία με μια μικρή προσαρμογή. Οι Ισπανοί είχαν αλλάξει το ιταλικό άρθρο με το δικό τους, το «El», και τον αποκαλούσαν πια «El Greco», όπως ακριβώς τον έμαθε αργότερα όλος ο κόσμος. 37 χρόνια ζούσε και ζωγράφιζε στο Τολέδο, σε σημείο που κόντευε να ξεχάσει εντελώς εκείνο το «για πάντα ποτέ». Το ξαναθυμήθηκε γέρος πια όταν ήρθε η ώρα να πεθάνει. «Για πάντα», είπε και ξεψύχησε πριν από το ποτέ. 2,5 αιώνες μετά, ένας νεαρός Γάλλος ζωγράφος, ο Μανέ, εντυπωσιασμένος από τη ζωγραφική του Γκόγια, ενός σπουδαίου Ισπανού ζωγράφου, μεταγενέστερου του «El Greco», σκέφτηκε. «Δεν γίνεται μια χώρα να βγάλει ξαφνικά έναν τόσο μεγάλο ζωγράφο, θα έχει βγάλει κι άλλους πριν». Και έτσι αποφάσισε να ταξιδέψει από το Παρίσι στη Μαδρίτη για να επισκεφθεί το Μουσείο Πράδο που είχε ανοίξει τον ίδιο εκείνον αιώνα, τον 19ο. Και πραγματικά, βγαίνοντας από το Πράδο, ο Μανέ αναφώνησε «Γκόγια, Βελάσκεθ και El Greco», τρεις μεγαλοφύειες. Και ακριβώς τότε οι νεότεροι ζωγράφοι της Ευρώπης άρχιζαν
να θαυμάζουν τον Ελ Γκρέκο και να επηρεάζονται από αυτόν με πιο λαμπρό παράδειγμα τον Παύλο Πικάσο, το μεγαλύτερο ζωγράφο του 20ου αιώνα. Και ακριβώς τώρα εμείς αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το εξής. Το καλό στην τέχνη βασίζεται σε καλά που έχουν προηγηθεί και βοηθάει να γεννηθούν κι άλλα καλά. Και αναρωτιόμαστε, γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στη ζωή? Γιατί δεν λέμε το καλό για πάντα, το κακό ποτέ, και να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε όπως σε τούτο το παιδί στον πίνακα του Ελ Γκρέκο που φυσώντας ένα αναμένο δαυλί προσπαθεί να βγάλει φλόγα για να ανάψει το κεράκι του. Θέλετε να πω πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλιαράκι, το μυστικό του? Ήταν το 2012, είχα κάνει ένα ταξίδι στην Ισπανία για να περιφερθώ στους τόπους που ήδη είχα πάει άλλες φορές. Ένας από τους αγαπημένους μου τόπους όπου θα ήθελα να είχα γεννηθεί, αν δεν είχα γεννηθεί στο Μεσολόγγι, είναι φυσικά το Τολέδο. Και όπως περιφερόμουν στους δρόμους, αφού είχα βγει και από το σπίτι μουσείο, το Σαν Τομέ του Θεοτοκόπουλου, που είναι ο περίφημος πίνακας, η ταφή του κόμητος του Οργάφ, άρχισα να σκέφτομαι ότι μα πώς το 2014 θα συμπληρωθούν 400 χρόνια από το θάνατο του Ελ Γκρέκο. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι αυτή την ιστορία, είχα πάρα πολλά βιβλία, διάβασα αυτό το για πάντα ποτέ που υπάρχει σε ένα συμβόλαιο, αλλά το παραποίησα λιγάκι, γιατί στα ισπανικά είναι «nunca jamás», που θα πει στην ουσία «ποτέ των ποτών». Αλλά το έφτιαξα έτσι γιατί παρασχέμ πρέλουν καχαμάς, δηλαδή για πάντα ποτέ στην ουσία. Λοιπόν, και να γίνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν σας διασκέδασε, πώς σας φάνηκε. Πάντως σας ευχόμαστε και ο εικονογράφος. Και εγώ, και φαντάζομαι και το πνεύμα του Θεοτοκόπουλου, καλή πρόοδο στο σχολείο και στη ζωή. Πάμε σε μία ιστορία που την έφτιαξε ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Βαγγέλη, δεν το έκανα εγώ. Ποιος το έκανε, να δούμε όμως. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Πάντως εγώ δεν το έκανα. Θα δούμε ποιος το έκανε. Έχω κάτι υποψίες. Προβληματίστηκα πολύ πιο βιβλίο μου από τα βιβλία που έχω στη σειρά να σας διαβάσω. Μία σκέψη ήταν το πρώτο που είναι ο βιβλιοπόντικας, που με αυτό ξεκίνησε και με τον Πέτρο της Μαρίας ξεκίνησε η σειρά. Αλλά τελικά κατέληξα σε αυτό που έχει ίσως τα πιο ωραία μυστικά. Οπότε θα σας διαβάσω το «Δεν το έκανα εγώ», σε εικονογράφηση του Πέτρου Χριστούλια. Και πρωταγωνιστούν δύο φίλοι, δύο αδέλφια μάλλον, ο Σπύρος και ο Μανώλης. Θα σας πω στο τέλος τα μυστικά τους. Η μαμά γύρισε αργά το απόγευμα στο σπίτι. Μόλις ακούσαμε τα κλειδιά στην πόρτα, κλείσαμε την τηλεόραση. Αλλά εκείνη το κατάλαβε πως βλέπαμε. Πώς τα καταλαβαίνουν όλα οι μαμάδες? Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι η σκέψη ενός μικρού αρκούδου που είναι παιχνίδι τους και που σχολιάζει όσα συμβαίνουν στο σπίτι. Όμως, πριν αρχίσει να μας μαλώνει για την τηλεόραση, κοίταξε με τρόμο την κουρτίνα. Σκέφτεται ο αρκούδος. Πώς τα βλέπουν όλα οι μαμάδες, ακόμα και όσα θέλεις να κρύψεις? Ποιος το έκανε αυτό, ρώτησε. Και εμείς κάναμε τους αδιάφορους. Μανώλη, εσύ έκανες την τρύπα στην κουρτίνα? Δεν το έκανα εγώ, ο Σπύρος. Σπύρο, εσύ? Όχι, δεν το έκανα εγώ, απάντησε ο αδελφός μου θυμωμένος. Ο μπαμπάς. Αντώνη, ποιος το έκανε? Ο μπαμπάς μας έφτιαχνε το βραδινό. Ήρθε από την κουζίνα, παριστάνοντας ότι δεν ήξερε τίποτα. Ποιο, ρώτησε. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Για την τρύπα. Στην μπλεκτή κουρτίνα της προγιαγιάς μου, λέω. Και σχολιάζει το αρκουδάκι. Πώς το καταλαβαίνουν οι μαμάδες όταν οι μπαμπάδες κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν? Ο μπαμπάς μας κοίταξε, σκέφτηκε λίγο
και είπε «Η μητέρα σου το έκανε». Εμείς αμέσως βάλαμε τα γέλια και φωνάξαμε τη γιαγιά που έπαιζε στον υπολογιστή της. Μόλις μπήκε στο σαλόνι η γιαγιά, η μαμά τη ρώτησε «Ποιος το έκανε αυτό?». Η γιαγιά με ύφος μάρτυρα που λέει την αλήθεια είπε «Ο Πουκ». Ο Πουκ, μόλις άκουσε το όνομά του, έτρεξε όλος χαρά κουνώντας την ουρά του. «Πουκ, γιατί το έκανες αυτό?», του φώναξε η μαμά και εκείνος κατέβασε το κεφάλι του. «Ντροπή», συνέχισε η μαμά, ενώ εκείνος κρυβόταν στο καλαθάκι του. Η μαμά ήταν πολύ κουρασμένη και πήγε αμέσως στο δωμάτιό της. Θέλαμε όμως να της πούμε την αλήθεια. «Μαμά, δεν φταίει ο Πουκ. Ήταν απλώς ο τερματοφύλακάς μας». «Να σας πω την αλήθεια. Αυτή η κουρτίνα μοιάζει με δίχτυ», είπε η μαμά. «Σε τέρμα ποδοσφαίρου. Να τη βάλω στο δωμάτιό σας», μας ρώτησε. Και το αρκουδάκι αναρωτιέται. «Πώς καταλαβαίνουν οι μαμάδες τι θέλεις να πεις πριν ακόμα το πεις?». «Ναι», φωνάξαμε και οι δύο, μόλις μας πήρε στην αγκαλιά της. «Αλλά μη βάζετε τερματοφύλακα με τόσο κοφτερά δόντια», σχολίασε η μαμά. «Και ποιο να βάλουμε?», ρωτήσαμε εμείς. «Από αύριο, τέρμα, θα κάθομαι εγώ», είπε η μαμά. Και το αρκουδάκι αναρωτήθηκε. «Πώς προλαβαίνουν οι μαμάδες και τα κάνουν όλα, ακόμα και τον τερματοφύλακα?». Μια ιστορία λοιπόν για μαμάδες που δουλεύουν, για παιδιά που είναι στο σπίτι και περιμένουν να γυρίσουν οι μαμάδες για να παίξουν. Μια ιστορία καθημερινή που έχει τρία μικρά μυστικά. Το πρώτο μυστικό είναι ότι η ιστορία αυτή είναι πραγματική. Είναι η ιστορία της Ελένης και των δυο τους γιών, του Σπύρου και του Μανώλη, και την άκουσα μια μέρα που ήμουν σε εκδόσεις Πατάκη και αποφάσισα ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που θέλω να την κάνω βιβλίο, γιατί ακριβώς είναι μια καθημερινή ιστορία που συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να τη γράφω και μετά από τη συνεργασία με την editor της σειράς, τη Βασιλική Νίκα, πήραμε δύο πολύ στρατηγικές αποφάσεις που δεν τις καταλαβαίνει ο αναγνώστης. Η μία ήταν ότι αυτά τα λόγια που κανονικά έλεγαν τα παιδιά, αποφασίσαμε τα σχόλια να μην τα κάνουν τα παιδιά, αλλά να υπάρχει ένας τρίτος σχολιαστής, που είναι αυτό το αρκουδάκι που σχολιάζει το τι συμβαίνει στο σπίτι, και έτσι μπορεί να είναι λίγο πιο ουδέτερος ο σχολιαστής αυτός, που αναρωτιέται ακριβώς πώς θα καταφέρουν όλα οι μαμάδες. Και στο σημείο που γυρίζει σπίτι, το τι συμβαίνει εκεί πέρα που τα παιδιά παίζουν, μας άρεσε πολύ να αλλάξουμε το στερεοτυπικό πριν 11 χρόνια που βγήκε το βιβλίο, ο μπαμπάς να παίζει τον υπολογιστή και η γιαγιά να φτιάχνει το φαγητό, και βάλαμε τον μπαμπά να είναι στην κουζίνα και τη γιαγιά να παίζει στον υπολογιστή της. Βέβαια σήμερα, 11 χρόνια μετά, και μετά από δύο πανδημίες που μας κλείσαν στο σπίτι, δεν ακούγεται και τόσο παράξενο αυτό, γιατί και οι γιαγιάδες παίζουν στον υπολογιστή και οι μπαμπάδες μαγειρεύουν σχεδόν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν τα χρόνια έχουν εξελίξει, μάλλον ήμασταν λίγο προφήτες. Το τρίτο είναι ότι ο Πουκ ήταν ένας σκύλος που τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ζούσε πάρα πολλά χρόνια μαζί τους. Και λίγο μετά που έφυγε το βιβλίο, έφυγε και αυτός από τη ζωή και έχουν το βιβλίο να τους τον θυμίζει και να τον αγαπάνε και χαίρονται πάρα πολύ που έγινε ήρωας βιβλίου. Να λοιπόν τι κάνουν τα βιβλία, μας βοηθάνε στο να κρατάμε και στη μνήμη αγαπημένα μας πρόσωπα ή αγαπημένα μας ζώα. Καλές αναγνώσεις λοιπόν. Μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό, ότι οι μαμάδες κάνουν όλα αυτά και τα βιβλία μας δίνουν τόσα πολλά δώρα και υπάρχει και κάτι κοινό και οι δύο μπορούν να μας δώσουν μία ζεστή, μεγάλη ή μικρή αγκαλιά. Γιατί οι μαμάδες δίνουν τις πιο ωραίες αγκαλιές, αλλά και ένα βιβλίο μπορεί να γίνει μία ζεστή, μικρή αγκαλιά. Και η Μάνια Καπλάνογλου μας διαβάζει την ιστορία της «Μία ζεστή, μικρή αγκαλιά». Να δούμε, Βικέ, ποιος τελικά τη δίνει αυτή τη ζεστή, μικρή αγκαλιά. Ένα βιβλίο που ζωγράφησε με τις υπέροχες εικόνες της η Εύη Τσακνιά. Μια φορά ένα βραδάκι και έναν καιρό με ξάστερο ουρανό,
Το φεγγάρι ξεπρόβαλε ολόγιωμο και σκεφτικό στην άκρη του ουρανού. Αν μπορούσε να κατσουφιάσει, θα κατσούφιαζε. Αν μπορούσε να σβήσει, θα άσβηνε. Όμως αυτό δεν γινόταν. Έπρεπε υποχρεωτικά να στέκεται εκεί χαμογελαστό και λαμπερό για να εμπνέει τις θάλασσες με τις παλήριές τους, τους ποιητές, τους ερωτευμένους και ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Κι όμως το φεγγάρι δεν ένιωθε καθόλου χαμογελαστό και λαμπερό. Είχε κουραστεί να ταξιδεύει από τη μια άκρη του ουρανού στην άλλη. Ήθελε να ανακαλύψει ένα καινούριο δρόμο, να βρει επιτέλους ένα άγνωστο μονοπάτι, να λυκνιστεί στα κύματα της ασημένιας θάλασσας, να μιλήσει με τα αστέρια, τα πουλιά και τις χιονονυφάδες, να κάνει φίλους. Και κυρίως, καθώς ξεπάγιαζε κάθε βράδυ εκεί ψηλά, ήθελε να κρυφτεί έστω για λίγο σε μια ζεστή μικρή αγκαλιά και να πάψει να κρυώνει. Εκείνη τη στιγμή ένα περαστικό συννεφάκι του φώναξε. «Γεια σου, φεγγαράκι, θες να παίξουμε κρυφτό?» «Δεν έχω όρεξη», είπε το φεγγάρι, «ψάχνω μια ζεστή μικρή αγκαλιά». «Εγώ τι είμαι», είπε το συννεφάκι. «Μια ολόκληρη συννεφένια αγκαλιά». Το φεγγάρι βούτυξε χαρούμενο στη συννεφένια αγκαλιά. «Δεν θα την έλεγες βέβαια ζεστή». Το συννεφάκι ήταν φορτωμένο βροχή και το φεγγάρι γρήγορα έγινε μουσκεμα. Ας είναι όμως και έτσι, είχε επιτέλους βρει μια αγκαλιά. Όμως και αυτό δεν κράτησε πολύ. Σύντομα ήρθε ένας αέρας, αγριεμένος και παγωμένος. «Φυσάει, φυσάει πολύ», φώναξε τρομαγμένο το συννεφάκι. «Με συγχωρείς, πρέπει να φύγω». Και χάθηκε κυνηγημένο από τον βοριά. Το φεγγάρι έμεινε πάλι μόνο και αποφάσισε να βρει μια αγκαλιά στα ασημένια νερά της θάλασσας. Κατρακύλησε λοιπόν στην τζουλήθρα που σχημάτιζε η φωτεινή ουρά από ένα επεφταστέρι και έπεσε στην αγκαλιά της. Ζεστή βέβαια, δεν θα την έλεγες. Ήταν μάλλον δροσερή. Όμως και έτσι το φεγγαράκι δεν παραπονέθηκε. Έμεινε εκεί να λυκνίζεται και να ανανουρίζεται. Σύντομα όμως κατέφτασε πάλι ο αέρας. Σαν να είχε χέρια μακριά και δυνατά, ανακάτεψε το νερό, σήκωσε κύματα βουνό. Το φεγγαράκι βρέθηκε να παλεύει με τα φρισμένα κύματα και ίσα που πρόλαβε να βγει στην ακτή. Βρεγμένο και ξέπνο, κύλησε μέχρι να βρει ένα δασάκι. Εκεί όλοι ήταν ήσυχα. Τα δέντρα έγερναν τα γέρικα κορμιά τους, βρύα σκέπαζαν τους βράχους σαν καλοφτιαγμένα υφαντά και ένα παχύ στρώμα από πορτοκαλιά φύλλα σχημάτιζαν ένα χαλί που σε αντίθεση με τα κανονικά χαλιά ήξερε να θροίζει. Το φεγγάρι κούρνιασε στην αγκαλιά των φύλων. Δεν θα την έλεγες ακριβώς ζεστή, γιατί μερικά από αυτά ήταν υγρά και μουχλιασμένα και τα πιο στεγνά έκαναν συνέχεια κρίτσι-κρίτσι και δεν το άφηναν να κοιμηθεί. «Γιατί κάνετε συνέχεια κρίτσι-κρίτσι», ρώτησε το φεγγάρι. «Μα αυτή είναι η γλώσσα μας», το εξήγησε ένα φιλαράκι. «Μπα, θα μας απογορεύσουν και να μιλάμε τώρα», είπε αγανακτισμένο ένα άλλο. Και το φεγγάρι δεν ξαναμίλησε και αποφάσισε να κοιμηθεί. Αλλά σύντομα πέρασε και από εκεί ο αέρας και τα φύλλα άρχισαν να στροβιλίζονται και να πετάγονται σαν τρελά, δεξιά και αριστερά. Και το παχύ χαλί τους διαλύθηκε και το φεγγαράκι έμεινε πάλι δίχως αγκαλιά. Λασπωμένο και κουρασμένο βρέθηκε σε ένα στάβλο και τα προβατάκια που έμεναν εκεί το τύλιξαν με ένα μάτσο άχυρα. «Δεν θα βρεις πιο ζεστή μικρή αγκαλιά», του είπαν. Και αλήθεια έτσι ήταν, αλλά σύντομα ο αέρας όρμησε από την πόρτα του στάβλου και σκόρπισε τα άχυρα και τα προβατάκια κρύφτηκαν τρομαγμένα. Και τότε το φεγγαράκι έφτασε σε ένα σπίτι. Εκεί καθόταν ένα μικρό κορίτσι, η Δανάη, και διάβαζε τα μαθήματά της. Το γραφείο της ήταν πολύ μικρό για να χωρέσει όλα τα βιβλία με τις πολύχρωμες εικόνες και τα τετράδια της με τα γραμμένα με κόπο γράμματα και τον πάρινο σκύλο της με το ξυλωμένο αυτί. Η μαμά της Δανάης υποσχόταν κάθε φορά να ράψει αυτό το ξυλωμένο αυτί, αλλά όλο το ξεχνούσε γιατί η καημένη είχε πολλές δουλειές. «Χρειάζομαι μια ζεστή μικρή αγκαλιά», είπε το φεγγαράκι στη Δανάη.
και εκείνη το πήρε και το ακούμπησε σε ένα κρεβάτι από πλαστελίνη που είχε φτιάξει για τις κούκλες της. «Τι μαλακό κρεβάτι», είπε το φεγγαράκι και αποκοιμήθηκε στη στιγμή. Όμως σύντομα κατέφτασε και πάλι ο αέρας και μπήκε από το παράθυρο και ανακάτεψε τα βιβλία και τα τετράδια της Δανάης. Σκόρπισε τα παιχνίδια της και το κρεβάτι που πλαστελίνη. Το φεγγαράκι πετάχτηκε πάλι λυπημένο και ήξερε πως έπρεπε να ξαναγυρίσει στον ουρανό για χάρη της παλήρειας, των ποιητών και των ερωτευμένων και ας μην είχε βρει μια ζεστή μικρή αγκαλιά. Και τότε η Δανάη το πήρε στην αγκαλιά της. «Ζεστή μικρή αγκαλιά», είπε το φεγγαράκι, «σε παρακαλώ μη μ' αφήσεις». Και όσο και αφήσουσε ο αέρας, η Δανάη δεν κουνούσε ρούπι. Δεν θα τον άφηνε να τη ρίξει κάτω. Κρατούσε σφιχτά το φεγγαράκι μαζί με το αγαπημένο της βιβλίο και το μπάνινο σκύλο με το ξυλωμένο αυτί και φώναξε στον αέρα. «Αέρα, να πας στο σπίτι σου, στη φωλιά σου». Εκείνη την ώρα βγήκε η μαμά στο κεφαλόσκαλο και είπε «Πώς φυσάει και πόσο πολλά σύννεφα έχει ουρανός, γιατί κρύφτηκε άραγε το φεγγαράκι εδώ ακριβώς στην αγκαλιά μου», διεξήγησε η Δανάη. «Να πιάνετε το φεγγαράκι», απόρρισε η μαμά. Και την πήρε αγκαλιά και η Δανάη κατάλαβε πως ακριβώς αυτό χρειαζόταν. Τη ζεστή μεγάλη αγκαλιά της μαμάς της. Αν θα μπορούσαμε να πούμε με συντομία ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για αυτό για αυτή τη μικρή ιστορία, θα έλεγα ότι αυτή η έμπνευση πάει πολύ πολύ παλιά. Λόγω της δουλειάς μου είμαι λαογράφος μαζί με όλα τα άλλα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερευνώ και να διαβάζω τους αρχαίους μύθους. Εκεί λοιπόν στην αρχαία μυθολογία υπάρχουν ιστορίες για το φεγγάρι, για τη σελήνη και κάποτε με είχε συγκινήσει ιδιαίτερα όταν ήμουν νεότερη, ελεύθερη και ανεξάρτητη. Με είχε συγκινήσει μια ιστορία, θα λέγαμε, ατέριας της και ανέφικτης αγάπης ανάμεσα στη σελήνη, τη θεά του φεγγαριού και έναν θνητό άνθρωπο που δεν είχε τελειώσει καλά. Αυτή η ιστορία με είχε εμπνεύσει και είχα γράψει μια διασκευή της τότε, πριν πολλά χρόνια. Όμως πιο πρόσφατα, όταν ήμουνα σε μια άλλη φάση της ζωής μου, όταν είχα και εγώ πια τη δική μου οικογένεια και ένα μικρό παιδάκι, το φεγγάρι με συγκινούσε πια μέσα από μια άλλη οπτική και ήθελα να γράψω μια ιστορία φιλίας ανάμεσα σε ένα μικρό κορίτσι και στο φεγγάρι. Επομένως, τα ίδια πράγματα, όπως βλέπετε, σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας, μπορούν να μας συγκινούν και να μας εμπνέουν με διαφορετικό τρόπο. Ας μην λοιπόν ξεχνάμε, προχωρώντας μπροστά, να κοιτάμε καμιά φορά και λίγο πίσω. Να είστε καλά όλοι σας. Οι αγκαλιές, νομίζω, καμιά φορά νομίζουμε ότι θα χαθούν, κάνουμε μεγάλο λάθος. Εξάλλου, τα βιβλία έρχονται να μας το πούνε πάρα πολλές φορές και τα βιβλία στη σειρά χωρίς το Σίβιο Βάσο, νομίζω, ξεχυλίζουν από αγάπη. Πρόσφατα έτυχε να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία, να τα ξαναδιαβάσω και βλέπω αυτό. Πολύ αγάπη στη σειρά χωρίς το Σίβιο. Έτσι είναι. Και καθώς άκουγα τη μικρή αγκαλιά, σκεφτόμουν, η πιο μικρή μεγάλη ζεστή αγκαλιά είναι από ένα πρωτάκι που μόλις έχει διαβάσει μόνο του και πως η αγάπη και δεν χάνεται ακόμα και όταν λείψουν οι αγκαλιές. Νομίζω ότι και στην επόμενη ιστορία για μια τέτοια μεγάλη αγάπη θα ακούσουμε. Αλογοουρές και κόκκινα σγουρά μαλλιά. Της Μελίνας Καρακώστα. Κάποτε, πολύ παλιά, τότε που ο μπαμπάς μου είχε αλογοουρά και η μαμά μου κόκκινα σγουρά μαλλιά, δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον.
Ένα βράδυ όμως τους κάλεσαν σε μια γιορτή και εκεί συναντήθηκαν. «Τι όμορφη που είσαι», είπε ο μπαμπάς μου στη μαμά μου και εκείνη του χαμογέλασε. Και άρχισαν να κάνουν παρέα, να πηγαίνουν βόλτες, σινεμά, σε εστιατόρια. Ήταν χαρούμενοι και περνούσαν ωραία. Ύστερα νίκιασαν ένα σπίτι και έμειναν μαζί. Μετά πήγαν ένα ταξίδι. Έχω δει φωτογραφίες από εκείνο το ταξίδι. Ο μπαμπάς μου κρατάει συνέχεια αγκαλιά τη μαμά μου και χαμογελάνε και οι δυο. Όταν γυρίσαμε από το ταξίδι, ήμασταν τρεις. Γιατί η μαμά μου με κουβαλούσε στην κοιλιά της. Αφού γεννήθηκα, μετακομίσαμε σε ένα δίπατο σπίτι με έναν κήπο και ένα δέντρο στη μέση. Πήραμε και ένα σκύλο, που τον φωνάζουμε Μούργο. Όταν μεγάλωσα λίγο, μου άρεσε πολύ να παίζω μπάλα με τον παπά μου στον κήπο, να ποτίζουμε τα λουλούδια και να μαλώνουμε τον Μούργο που έξινε με τα πόδια το χώμα και χαλούσε τα παρτέρια. Και όταν μεγάλωσα ακόμα πιο πολύ, πηγαίναμε οι τρεις μαζί βόλτες, σινεμά, σε εστιατόρια. Ο μπαμπάς μου δεν είχε πια άλλο γουρά. Η μαμά μου είχε ακόμα κόκκινα σγουρά μαλλιά. Ήμασταν χαρούμενοι και περνούσαμε ωραία. Και εγώ ήθελα η ζωή μας να είναι για πάντα έτσι. Μια μέρα όμως, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου άρχισαν να τσακώνονται. Γκρίνιαζαν για όλα και θύμωναν με όλα. Φώναζαν συνεχώς και εγώ έκλεινα τα αυτιά μου για να μην τους ακούω. Ο μπαμπάς μου πολλές φορές έφευγε θυμωμένος, χτυπώντας την πόρτα και η μαμά μου έκλαιγε. Έκλαιγα κι εγώ στο δωμάτιό μου και σκεφτόμουν μήπως έφταιγα εγώ που δεν αγαπιόντουσαν πια. Στον κήπο τα λουλούδια μαράθηκαν, γιατί κανείς δεν ασχολιόταν μαζί τους. Δεν ξέρω πόσο καιρό κράτησε αυτό. Ένα βράδυ η μαμά μου και ο μπαμπάς μου με φώναξαν και μου μίλησαν. Μου είπαν πως ήταν καλύτερα να χωρίσουν. Για να μην τσακώνονται και για να περνάμε καλά, όπως παλιά. Μου εξήγησαν πως με τα χρόνια αυτά που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο είχαν αλλάξει και πως αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους. Το μόνο που δεν αλλάζει ποτέ, μου είπαν, είναι πως είναι το παιδάκι τους, η χαρά τους και η μεγάλη τους αγάπη. Εγώ έμεινα με τη μαμά μου στο σπίτι μας, ο μπαμπάς μου έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σπίτι. Κάθε Τετάρτη μεσημέρι με περιμένει έξω από το σχολείο και περνάμε το απόγευμα μαζί. Και ύστερα μοίρασαν τα Σαββατοκύριακα. Ένα Σαββατοκύριακο είναι της μαμάς και ένα του μπαμπά. Εγώ δεν έχω κανένα δικό μου όπως θα το ήθελα, δηλαδή και με τους δυο μαζί. Όταν είμαι με τον έναν, μου λείπει ο άλλος. Τις νύχτες ονειρεύομαι πως πηγαίνουμε οι τρεις μας σε ένα ταξίδι, πως ο μπαμπάς μου έχει άλλο ουρά όπως παλιά, και πως θέλει να έρθει να ζήσει ξανά μαζί μας. Ονειρεύομαι πως είμαι μάγος, πατάω ένα κουμπί και όλα γίνονται όπως πριν. Τώρα τελευταία όμως, τι περίεργο. Όλα άλλαξαν πάλι. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν τζαγκώνονται πια και έχουν ξαναγίνει φίλοι. Και εγώ έχω αρχίσει να συνηθίζω. Είναι αλήθεια πως μερικά πράγματα μου αρέσουν κιόλας. Την περασμένη Κυριακή, αν και ήταν της μαμάς η Κυριακή, πέρασε ο μπαμπάς από το σπίτι να μας πάρει να πάμε βόλτα στη θάλασσα. Εκεί που μάζευα κοχύλια στην παραλία και εκείνοι περπατούσαν λίγο πιο πέρα, σήκωσα το κεφάλι και τους κοίταξα. Φυσούσε ο αέρας, έπαιρνε τα μαλλιά της μαμάς μου, ο μπαμπάς μου είχε σκύψει πάνω από το κεφάλι της, κάτι της έλεγε και γελούσαν. Σκέφτηκα τότε πως όταν τους βλέπω χαρούμενους, είμαι κι εγώ χαρούμενη, και πως ίσως να μην πειράζει που χώρισαν, αφού έτσι ξανά γίναν φίλοι και χαμογελάνε πάλι. Και αμέσως μετά μου ήρθε μια σκέψη και χαμογέλασα κι εγώ. Έσκυψα και την ψιθύρισα στη θάλασσα, να την πάρει μακριά, να μην την ακούσει κανείς. Οι φίλοι μου ζηλεύουν που έχω δύο σπίτια, δύο δωμάτια και διπλά παιχνίδια. Περπατήσαμε δίπλα στη θάλασσα και ήταν ωραία. Μ' είχαν ανάμεσά τους και κρατιόμασταν από το χέρι, και όταν φτάσαμε στην άκρη της παραλίας, πριν στρίψουμε για να γυρίσουμε στο αυτοκίνητο, τους είπα: «Εγώ ξέρω και κάτι άλλο που δεν αλλάζει ποτέ. Είσαι στον μπαμπάς μου χωρίς την αλογουρά και η μαμά μου με τα κόκκινα σγουρά μαλλιά που θα αγαπάω πάντα». Το βιβλίο έχει γράψει η Μελίνα Καρακώστα και το διάβασα εγώ, γιατί δυστυχώς εδώ και 14 χρόνια η Μελίνα δεν είναι κοντά μας. Όταν κάποιος έχει φύγει, μπορούμε να τον βρούμε σε όσα άφησε πίσω του, στις αναμνήσεις, τα έργα του, στους δικούς του ανθρώπους. Η Μελίνα ήταν η κόρη της Ζωσαρή και τη συναντάμε ως Λίνα στο θησαυρό της Βαγίας. Ήταν μια σπουδαία βιβλιοφάγος που θα της άξιζε ο τίτλος «Η πριγκίπισσα των λέξεων».
Έχει μάλιστα γράψει ένα βιβλίο με αυτό το τίτλο, στη σειρά «Στα βαθιά». Ήταν και μουσικός και για πολλά χρόνια έπαιζε σε μουσικές παραστάσεις για παιδιά. Εμένα μου τη γνώρισε η Ζορ Σαρή πριν από 20 χρόνια περίπου. Ξέχασα να συστηθώ, με λένε Έλληνα Πατάκη, και ήμουνα ήδη τότε η εκδότρια της μητέρας της. Γίναμε φίλες. Ήταν λίγο μεγαλύτερη από εμένα και θαύμαζα τα ταλέντα της, αλλά πιο πολύ τη σοφία της και το πάθος της για τη ζωή. Ήταν πολύ μεταδοτικό. Το «Αλογορές και κόκκινο σγουρά μαλλιά» το έγραψε ως δώρο για τον γιο μου, την περίοδο που τον έβλεπε λυπημένο, επειδή στην οικογένειά μας είχε πρωτακουστεί η λέξη «χωρίζουμε». Εμείς χωρίσαμε, τα παιδιά μας ξεπέρασαν την αρχική τους δυσκολία, η Νελίνα έφυγε και αρκετό καιρό αργότερα το δώρο της στον Κωνσταντίνο έγινε βιβλίο για όλα τα παιδιά. Το ζωγράφισε η Ελίζα Βαβούρη και είναι για όλους εσάς. Ο χρόνος όμως περνάει. Περνάει και φτιάχνει αναμνήσεις. Αφήνει πολύ όμορφα συναισθήματα, αφήνει ιστορίες. Αλλά πολλές φορές ο χρόνος, Βάσου, νομίζω ότι δεν είναι αρκετός. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές έχω θυμώσει πάρα πολύ με τον κύριο χρόνο. Νομίζω ότι έχω πολλά παράπονα, γιατί δεν με αφήνει να κάνω όσα θέλω. Τα ίδια παράπονα το έχω κι εγώ. Είναι πάντα πολύ βιαστικός όταν περνάω καλά και δεν περνάει καθόλου όταν περνάω δύσκολα. Νομίζω ότι και η Αλεξάνδρα Μητσιάλη έχει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό είπε να το μοιραστεί με τα παιδιά. Αλεξάνδρα. Έλα, Ανδρέα. Ώρα να φύγουμε κιόλας. Μα τώρα μόλις αρχίσαμε το παιχνίδι, μαμά. Παίζεται ήδη 2 ολόκληρες ώρες, Ανδρέα. Μα πότε πέρασαν κιόλας 2 ώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο γρήγορα περνούν οι ώρες όταν παίζω με τον Αποστόλη. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα αυτά που μου αρέσουν πολύ κρατούν λίγο, ενώ όλα αυτά που μου αρέσουν λιγότερο κρατούν πολύ. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κανονίζει τις υποθέσεις του χρόνου. Δεν πιάνεται από πουθενά. Πολύ θα ήθελα, κύριε Χρόνο, να σε συναντούσα από κοντά. Αν γινόταν αυτό, θα είχα να σου κάνω ένα σωρό ερωτήσεις και άλλα τόσα παράπονα. Γιατί η Κυριακή περνά τόσο γρήγορα, ενώ η Δευτέρα τόσο αργά. Γιατί το διάλειμμα να είναι τόσο μικρό, ενώ οι ώρες της γλώσσας τόσο μεγάλες. Γιατί το φθινόπωρο σπρώχνει πάντα το καλοκαίρι να μικρύνει, ενώ το καλοκαίρι δεν μπορεί ποτέ να σπρώξει το φθινόπωρο για να μεγαλώσει εκείνο λίγο πιο πολύ. Και γιατί όλοι λένε ότι η γιαγιά μου είναι πολύ μεγάλη, ενώ εμένα μου φαίνεται πιο νέα και από τη μαμά. Δεν βαριέται ποτέ να παίζει μαζί μου. Και θα της δάριζα και τα πατίνια μου ακόμα για να τρέξουμε μαζί στην παραλία. Νομίζω, κύριε Χρόνε, θα έχεις μπλέξει λίγο τα πράγματα. Η θεία μου η Κατερίνα, που είναι 30 χρονών, σε κυνηγάει και θέλει να σε έχει ολότελα δικό της. Μα δεν της είσαι ποτέ αρκετός και όλο λέει «Δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο». Ο παππούς μου ο Μανώλης πάλι, που σε έχει όλο δικό του, δεν ξέρει τι να σε κάνει και όλο ρωτάει «Τώρα, Ανδρέα, πώς θα σκοτώσω το χρόνο μου». Η μαμά μου μπορεί να σε υπολογίσει σωστά, έτσι που το βράδυ να έχει τελειώσει τις δουλειές της και να μπορεί να παίξει μαζί μου ντόμινο ή να μου διαβάσει μια ιστορία και λέει συνέχεια. Δεν προλαβαίνω. Ποτέ δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Αύριο, Ανδρέα. Αύριο. Και ο μπαμπάς μου δίνει διαρκώς την ίδια συμβουλή. Ο χρόνος είναι χρήμα. Να τον ρυθμίζει σωστά, Ανδρέα. Ως κύριε Χρόνε, είσαι τραπεζίτης τελικά. Χθες το συζήτησα λιγάκι με τους φίλους μου. Η Ευρυδίκη λέει ότι είσαι ρολογάς στην Ελβετία. Στο στενό σου μαγαζάκι φτιάχνεις ρολόγια με λεπτοδείχτες που στριχογυρίζουν αδιάκοπα. Και κούκους που κάθε ώρα τρομάζουν τους ανθρώπους. Ο Αποστόλης πάλι πιστεύει πως ζεις πάνω σε ένα διάδρομο γυμναστηρίου, τρέχοντας ασταμάτητα πρωί και βράδυ, παρακολουθώντας τις ζωές των ανθρώπων σε μια τηλεόραση.
Η Μάρθα είναι σίγουρη πως από μικρός αγαπούσε τους αριθμούς και από τότε σου έχει μείνει η μανία να μετράς. Δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ηλικίες, το σήμερα και το αύριο, το ποτέ και το πάντα. Και τώρα, λέει η Μάρθα, είσαι καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Αιωνιότητας. Όσο για μένα, κατέληξα πως είσαι ο γραμματικός της Οικουμένης. Το σπίτι σου είναι γεμάτο με τα ημερολόγια των ανθρώπων. Πάνω τους, αυτόματα μηχανικά μολύβια γράφουν τις ζωές που περνούν χωρίς καμιά εξαίρεση. Εσύ τακτοποιείς τα ημερολόγια που τελειώνουν στο αρχείο σου και βάζεις στη θέση τους άλλα που μόλις ξεκινούν. Είσαι αλήθεια τόσο γέρος όσο σε φαντάζονται οι φίλοι μου, κύριε Χρόνε. Έχεις γενιάδα ή προτιμάς κόντρα ξύρισμα όπως ο παππούς? Τι νούμερο παπούτσια φοράς? Εσύ έχεις ποτέ ελεύθερο χρόνο ή δεν σου επιτρέπεις τέτοια πράγματα? Σου αρέσει το προφητερό? Ξέρεις, είναι το καλύτερό μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Ο Καζαμίας? Εμένα πάντως, ο Όλιβερ Τουίστ. Είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ αγχωμένος τύπος, κύριε Χρόνο. Το βλέπω. Θέλεις πάντα να βρίσκεσαι μπροστά. Και εκεί που οι άνθρωποι νομίζουν ότι σε τσάκωσαν μια φορά, ας πούμε σε ένα πάρτι γενεθλίων ή την πρωτοχρονιά, εσύ πάλι ξεγλιστράς. Τρέχεις και δεν γυρνάς ποτέ πίσω. Να ξέρεις πάντως πως αν είχες και εσύ ένα εγγονάκι να το πηγαίνεις στην παιδική χαρά, θα χαλάρωνες λιγουλάκι. Εγώ όμως το έχω πάρει απόφαση. Θα σε συναντήσω οπωσδήποτε μια μέρα. Θα σε πετύχω μια στιγμή που δεν θα είσαι πολύ βιαστικός. Θα σε κεράσω ένα προφιτερόλ και θα σου τα πω με τον νι και με το σίγμα. Κύριε Χρόνε, θα σου πω. Σου έχω πολλά παράπονα. Να είσαι πιο υπομονετικός όταν παίζω με τον Αποστόλη και να κρατάς καθυστερήσεις για να σε προλαβαίνω όταν στην ιστορία γράφουμε τεστ. Να περπατάς πιο αργά όταν περνάει από δίπλα μου η Όλγα, που η τσίχλα της μυρίζει τόσο ωραία. Τα Σαββατοκύριακα, που βλέπω περισσότερο τον μπαμπά και τη μαμά, ή τα τσιγκουνεύεσαι, μεγάλωσε ήταν μια σταλιά. Και τα καλοκαίρια, μη βιάζεσαι καθόλου τα καλοκαίρια. Πιάσε με να προλαβαίνω όσες πιο πολλές μπορώ βουτιές και παγωτά. Μα πιο πολύ απ' όλα, προσοχή στη γιαγιά μου, κύριε Χρόνο. Περνάμε πολύ καλά παρέα. Γι' αυτό κάνε μου τη χάρη και σβήσε μερικά χρονάκια από το ημερολόγιο της. Σημείωσέ τα στο δικό μου, αν δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Εγώ δεν φοβάμαι. Όλος ο χρόνος είναι δικός μου, όπως τα έλεγε και εκείνη. Σύμφωνη. Ξέρετε, πολλά απογεύματα, το σπίτι μας, όταν η μικρή μου κόρη ήταν πιο μικρή από ό,τι είναι τώρα, έρχονταν μια φίλη της για να παίξουν. Τη λέγανε Όλγα. Κάθε απόγευμα, προχωρημένο απόγευμα, στις 9 παρατέταρτο, την έπαιρνε η μητέρα της τηλέφωνο για να της θυμίσει ότι στις 9 ακριβώς έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι. Ένα από αυτά τα βράδια, βλέπω την Όλγα με σκυμμένο το κεφάλι και κατσουφιασμένη να παίρνει τα παπούτσια της από το χολ, να κάθεται στο χαλί, να βάζει το ένα, να τραβάει τα κορδόνια του και πολύ σκεπτική να λέει: «Κύριε Χρόνε, άντε πια, δεν σε μπορώ άλλο, σου έχω πολλά παράπονα». Λοιπόν, η φράση της Όλγας, που ήταν η καλή φίλη της κόρης μου, εκείνη τη στιγμή ακριβώς έφτιαξε μέσα μου μια ιστορία. Και αυτή η ιστορία, που σαν μικρή σπίθα την οφείλω στην Όλγα, γι' αυτό και την κάνω φιλενάδα του Ανδρέα και συμμαθήτριά του μέσα στο βιβλίο, έγινε αυτό εδώ το βιβλίο, που το εικονογράφησε η Έφη Λαδά και που είναι αφιερωμένο τόσο στις πιο καλές γιαγιάδες του κόσμου, όσο σε εσάς τα παιδιά, αλλά κι άλλο τόσο στους γονείς τους,
που νομίζω ότι έχουν περίπου τα ίδια θέματα με τον κύριο Χρόνο. Βαθιά. Αχ, αυτός ο κύριος Χρόνος, να μην περνάγε τόσο γρήγορα και να μας κράταγε Βάσο πίσω στο σχολείο. Βέβαια, εσένα σε έχει κρατήσει πίσω στο σχολείο. Εμένα με έχει κρατήσει, δεν έχω κανένα παράπονο ως προς αυτό. Σίγουρα όμως παράπονα μπορεί να είχε και η ζωή με τον χρόνο, όταν δεν περνούσε καλά. Ή και όταν περνούσε καλά θα ήθελε λίγο πιο πολύ χρόνο. Η ζωή που περισσεύει. Ακριβώς. Που κάθε φορά σκέφτομαι, όταν στην τάξη, στα τμήματα του σχολείου υπάρχει μονός αριθμός παιδιών, πάντα σκέφτομαι τη ζωή. Τη ζωή που περισσεύει. Να μην περισσεύει, για να μην περισσεύει. Η Ιωάννα Μπαμπέτα θα μας διαβάσει για τη ζωή. Η ζωή που περισσεύει, λοιπόν, με όμορφες εικόνες από τη Σοφία του Γιάτου. Και η ζωή αφηγείται. Αγαπώ το σχολείο, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω. Πέρσι, όταν χτυπούσε το ξυπνητήρι, πεταγόμουν από το κρεβάτι. Τώρα κουκουλώναμε με το πάπλωμα και κάνω πως δεν το ακούω. Μόνο τα Σαββατοκύριακα ξυπνάω χαρούμενη. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν ξέρουν τίποτα. Είναι απασχολημένοι με τα δικά τους προβλήματα. Στην τάξη είμαστε 21 παιδιά. 10 αγόρια και 11 κορίτσια. Όλοι κάθονται 2-2. Εγώ όμως κάθομαι μόνη μου. Περισσεύω. Το 21 είναι μονός αριθμός. Η λέξη μονός, αν της αλλάξεις τον τόνο, γίνεται μόνος. Μακάρι να υπήρχαν μόνο ζυγοί αριθμοί που είναι πιο εύκολοι στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση. Κάθε θρανείο έχει 2 καρέκλες. Μία για κάθε παιδί. Και το δικό μου το ίδιο. Στη μία κάθομαι εγώ και στην άλλη η τσάντα μου. Όλα τα παιδιά γνωρίζονται από το νηπιαγωγείο. Εμείς μετακομίσαμε εδώ το καλοκαίρι. Τώρα ο μπαμπάς είναι κοντά στη δουλειά του και εγώ μακριά από τις καλύτερες φίλες του κόσμου. Είναι η πρώτη μου χρονιά σε αυτό το σχολείο και σίγουρα όχι τελευταία. Χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα και η κυρία μας λέει να κάνουμε ζευγαράκια. Όλοι πιάνονται χέρι-χέρι. Εγώ βάζω τα χέρια μου στις τσέπες. Γι' αυτό αποφεύγω να φοράω το αγαπημένο μου ροζ φόρεμα, αφού δεν έχει τσέπες. Όταν πάω να παίξω με τα άλλα κορίτσια στο διάλειμμα, γίνομαι αμέσως το κορόιδο. Πετάνε την μπάλα μια στην άλλη και εγώ προσπαθώ να την πιάσω. Βάζω τα δυνατά μου. Ξέρω πως αν την πιάσω θα γίνει άλλος το κορόιδο. Όμως δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Όλοι διασκεδάζουν εκτός από εμένα. Δεν μου αρέσει να είμαι το κορόιδο συνέχεια. Την ώρα των Αγγλικών πρέπει να κάνουμε ομάδα με το διπλανό μας. Εγώ κάνω ομάδα πάντα με την κυρία. Σηκώνεται όμως συνέχεια για να βοηθήσει και τα άλλα παιδιά. Και τελικά κάνω ομάδα μόνη μου. Έτσι δεν έχει πλάκα. Κάποια παιδιά συζητώντας για την εργασία τσακώνονται. Κι άλλα γελάνε. Το γέλιο θέλει παρέα. Είναι μερικές φορές που κάθεται κάποιος μαζί μου. Όταν ένα παιδί κάνει φασαρία, η κυρία για τιμωρία το βάζει να καθίσει δίπλα μου. Παίρνει τη θέση της τσάντας μου και δεν είναι καθόλου χαρούμενο. Ούτε κι εγώ. Δεν θέλω να είμαι τιμωρία. Στο μάθημα της πληροφορικής, κάθε υπολογιστής είναι για 2 παιδιά. Χάρηκα. Τουλάχιστον θα είχα τον υπολογιστή μόνο για μένα. Όμως δυστυχώς οι υπολογιστές δεν ήταν αρκετοί. Με έβαλε η κυρία μαζί με την Ελένη και τη Μαρία. Είναι κολλητές. Εγώ κάθομαι στην άκρη του θρανίου. Μου αρέσει όταν βρέχει στη γυμναστική. Τότε μπαίνουμε σε μια αίθουσα και μαθαίνουμε ελληνικούς χορούς. Πιανόμαστε όλοι μαζί και σχηματίζουμε κύκλο. Πάντα είμαι στο τέλος. Όμως με το δεξί μου χέρι κάποιον κρατάω. Είναι τόσο ωραίο σχήμα ο κύκλος. Ξεκινήσαμε πρόβες για την παράσταση του καλοκαιριού. Η τάξη μου θα χορέψει ταγκό. Το ταγκό δεν χορεύεται από έναν μόνο. Έτσι εγώ θα κάνω την ορχήστρα. Θα είμαι ο άνθρωπος ορχήστρα και θα παίζω τρομπέτα. Ψεύτικη, χωρίς ήχο. Θα φοράω και ένα ημίψιλο καπέλο. Όλα τα άλλα κορίτσια θα φοράνε καπέλο με φτερά κόκκινα. Η κυρία μου είπε πως είναι σημαντικός ο ρόλος μου και θα ξεχωρίζω. Και αν καταλάβουν πως περισσεύω. Σήμερα η κυρία Μαργαρίτα ήταν άρρωστη. Ήρθε η διευθύντρια και μας είπε να πάμε στο άλλο τμήμα για να κάνουμε μάθημα και οι 2 τάξεις μαζί.
Όλοι έτρεξαν, φώναζαν, γελούσαν, έγινε χαμός. Μπήκα στην τάξη τελευταία. Γιατί να βιαστώ? Στο βάθος είδα ένα θρανίο. Μου φάνηκε ελεύθερο. Πήγα και κάθισα στην άκρη. Όταν έσκυψα να ανοίξω την τσάντα μου, ένιωσα να κουμπάω κάτι με το πόδι μου. Σήκωσα τα μάτια μου και κοίταξα δίπλα. Ένα κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και κατακόκκινα μάγουλα με κοιτούσε. Έκανα να σηκωθώ. «Συγγνώμη, δεν ήξερα πως κάθεται κάποιος», ψέλησα. «Μα δεν κάθεται κανείς. Η θέση περισσεύει», μου χαμογέλασε το κορίτσι. «Είμαι η ευτυχία», πρόσθεσε. «Ζωή», τη συστήθηκα, δίνοντας το χέρι μου. «Εσείς εκεί πίσω ησυχία, αλλιώς θα σας χωρίσω», φώναξε η κυρία από την έδρα. Κοιταχτήκα μέτρο μας. Την άλλη μέρα πήγα στο σχολείο με το αγαπημένο μου ροζ φόρεμα και ας μην έχει τσέπες. Η κυρία Μαργαρίτα ήταν καλά και κάναμε κανονικά το μάθημα στη δική μας τάξη. Κάθισα πάλι μόνη μου. Όμως κάτι άλλαξε. Όλα φαίνονταν διαφορετικά. Τώρα στα διαλύματα παίζουμε την ευτυχία. Έρχονται μαζί μας και τα άλλα κορίτσια. Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι τα μήλα. Παίζουμε και κορόιδο. Είναι αστείο τελικά. Γελάω πολύ. Ίσως γιατί δεν είμαι συνέχεια το κορόιδο. Και στα αγγλικά μου αρέσει που κάνω ομάδα μόνη μου. Έτσι τα μαθαίνω όλα καλύτερα. Στο μάθημα της πληροφορικής αποφάσισα, αντί να περισσεύω, να γίνω φίλη με την Ελένη και τη Μαρία. Αναρωτιέμαι πώς δεν το είχα σκεφτεί από την αρχή. Συνεργαζόμαστε και τελειώνουμε πιο γρήγορα. Γελάμε, αλλά μερικές φορές μαλώνουμε κιόλας. Είναι ωραία. Η κυρία είπε στη μαμά ότι είμαι πολύ ήσυχη και συγκεντρωμένη στο μάθημα. Μα φυσικά, αφού δεν έχω κάποιον δίπλα μου για να μιλάω. Όταν το έμαθε ο μπαμπάς, μου έκανε δώρο το κόκκινο ποδήλατο που ήθελα τόσο πολύ. Στα καλλιτεχνικά μπορώ να πλώνω μπογιές και μαρκαδόρους και να γεμίζω τις ζωγραφιές μου με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Όταν είδε η κυρία τη ζωγραφιά μου, είπε: «Είναι τόσο χαρούμενη, μου φτιάχνει τη διάθεση όταν τη βλέπω», και την κρέμασε δίπλα στο χάρτη της Ελλάδος. Μάλλον για να φτιάξει και τη διάθεση των υπολείπων, γιατί τη δική μου σίγουρα την έφτιαξε. Τελικά, τίποτα δεν άλλαξε, κι όμως όλα είναι διαφορετικά. Βρήκα μια φίλη. Η ζωή βρήκε την ευτυχία της, έγραψα στο ημερολόγιο μου. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι ίσως από τις πιο αγαπημένες μου. Έχει ιδιαίτερη αξία για μένα, γιατί το μυστικό που κρύβεται σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό που έζησε η ζωή, το έζησα και εγώ όταν ήμουν παιδί. Άλλαξα ξαφνικά σχολείο και είχαν ήδη κάνει όλοι παρέες. Ο αριθμός της τάξης, τα παιδιά, ήταν μονός. Οπότε εγώ περίσευα. Κάθισα λοιπόν στο θρανίο μόνη μου και δίπλα στην καρέκλα κάθισε η τσάντα μου. Όμως όλα άλλαξαν όταν τελικά κατάφερα κι εγώ, με δική μου προσπάθεια, να βρω μία φίλη, την κολλητή μου, που με βοήθησε να τα δω όλα αλλιώς. Και θα σας αποχαιρετήσω προτού διαβάσω κάτι που έγραψε η ζωή μετά την ιστορία. «Ζωή χωρίς ευτυχία, μια τεράστια βλακεία. Πρέπει το εγώ να γίνει εμείς και το ένα, δυο να γίνει ευθύς. Έτσι χαμογελάει η καρδιά. Αντίο, μοναξιά». Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Περπερούα Δικέ δεν θα αισθάνεται καθόλου πως περισσεύουμε τόσους τέτοια παρέα δίπλα του. Ο Περπερούα με τίποτα. Πηξίδα, σαρδά, με ευτυχία. Πολλούς έχει, πάρα πολλούς. Αλλά τώρα έχει ολόκληρη αποστολή. Ο πειρατής Περπερούα και ο κοιμισμένος κροκόδιλος. Η Αλεξάνδρα Μπίζη θα μας ταξιδέψει σε πειρατικό πλοίο. Κάπτεν Χο, ο σοφός δάσκαλος των πειρατών, είναι κουκουλωμένος με 12 παπλώματα, φοράει 3 σκούφους και 8 κασκόλ. Στο ένα του χέρι κρατάει το θερμόμετρο, στο άλλο μια κούπα καυτό τσάι με ρούμι. Δίπλα του βρίσκονται οι δύο παλιοί αγαπημένοι του μαθητές, ο πειρατής Περπερού Απόντε Πούντατε Τόρμες ο Άτρωτος και η πειρατίνα Μάρθα Ρούφη Τρομερή. «Πες μου τι χρειάζεσαι, δάσκαλη, και θα πάω αμέσως να σου το φέρω», λέει ο Περπερού. «Εγώ θα πάω πιο γρήγορα, αγαπημένε κάπτεν, πες μου και ξεκινάω στη στιγμή», λέει η Μάρθα Ρούφ. Ο κάπτεν Χο γέλασε, φτερνίστηκε, έβηξε. «Καλή μου φίλη,
αυτό που χρειάζομαι πρέπει να πάτε και οι δύο μαζί να μου το φέρετε. Αλλά όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει, εσείς συνέχεια τσακώνεστε και δεν ξέρετε να συνεργάζεστε. Τι κρίμα, ψου. Με όλο το σεβασμό κατέχω. Αλλά είσαι απολύτως βέβαιος πως δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου. Κι εγώ μόνος μου. Ο κάπεχο μπορεί να ήταν πολύ γέρος, πολύ αδύναμος και πολύ κρυωμένος, αλλά τα μάτια του άστραψαν σαν καλογιαλισμένα σπαθιά. Είμαι απολύτως βέβαιος. Χρειάζονται δύο για αυτή τη σημαντική, σημαντικότατη αποστολή. Αποφασίστε. Ο Περπερούα και η Μάρθα Ρουθ δεν δίστασαν ούτε μία στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σε βοηθήσω, αγαπημένη δάσκαλε. Ας έρθει λοιπόν και η Μάρθα μαζί μου. Ας έρθει και ο Περπερούα, ας ακούω προσεκτικά, δάσκαλε. Ο Κατέχο χαμογέλασε. Θέλω να πάτε στο Κουρδιστό Καρχαρία. Στον Κουρδιστό Καρχαρία. Ξέρετε, φαντάζομαι, που βρίσκεται. Μάλιστα, κάπτον, βρίσκεται στον Ιστό Φάρον. Κουρδιστός Καρχαρίας ονομάζεται η Μεγάλη Πειρατική Βιβλιοθήκη. Σωστά, Περπερούα. Και θέλω να μου φέρετε το αγαπημένο μου παιδικό βιβλίο. Γέρασα και έχω ξεχάσει πια την ιστορία. Ορίστε, σε αυτό εδώ το χαρτάκι σας έγραψα τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα. Έφτασαν στον Κουρδιστό Καρχαρία τα ξημερώματα. Ο βιβλιοθηκονόμος, ο πειρατής Οράτιος Μπαχ με το στρογγυλό πρόσωπο και τη μυτερή πληξίδα στην κορφή του κεφαλιού τους κοίταξε αυστηρά. Είστε μέλη της βιβλιοθήκης? Όχι, αν κι εγώ πολύ θα το ήθελα, άρχισε να λέει η Μάρθα Ρουθ. Ο Οράτιος Μπαχ την έκοψε απότομα. Δεν δανείζουμε σε όσους δεν είναι μέλη. Θέλουμε ένα βιβλίο για τον Κάπτεν Χο. Είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, είπε ο Περπερούα. Ο βιβλιοθηκονόμος τεινάχτηκε σαν να τον τσίμπησαν τσούχτρες. Δεν είναι καλά ο Κάπτεν. Τι έπαθε ο Κάπτεν? Ένα απλό κρυολόγημα έχει. Συχάστε, είπε ο Περπερούα. Μα τις χίλιες πειρατικές βιβλιοθήκες. Κατατρόμαξα. Ξέρετε, τον αγαπάω πολύ τον Κάπτεν. Ποιο βιβλίο θέλει? Η Μάρθα Ρουθ έδειξε το χαρτάκι του δασκάλου. Ο κοιμισμένος κροκόδιλος του Λευκάδιου Πουπινέλ. Αδύνατον! Αδύνατον! Ούγιαξε ο Οράτιος Μπαχ. Ο κοιμισμένος κροκόδιλος είναι ο θησαυρός μας, το πιο σπάνιο βιβλίο μας. Μόνο τρία αντίτυπα. Δηλαδή, μόνο τρία ίδια βιβλία υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα δύο κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται. Το τρίτο το έχουμε εμείς, εμείς. Εμείς είμαστε η μοναδική βιβλιοθήκη που το έχει. Δεν το δανείζουμε, απαγορεύεται να το δανείσουμε. Δεν μπορούμε να το δανείσουμε. Ούτε στον Κάπτεν Χο, ρώτησε ο Περπερούα. Ούτε στον Κάπτεν Χο. Οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ο αγαπητός Κάπτεν ξέχασε τους κανονισμούς. Απαράδεκτο. Μόλις γίνει καλά, να έρθει εδώ να το διαβάσει. Ο Περπερού ήταν αναστατωμένος. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, Μάρθα. Εγώ πάντως δεν γυρνάω στον αγαπημένο δάσκαλο με άδεια χέρια. Γιατί γυρνάω εγώ? Αλλά για πες μου, σε παρακαλώ, τι προτείνεις? Μου λες, τι προτείνεις? Να κλέψουμε το βιβλίο, θύμωσε η Μάρθα Ρουθ. Ποτέ δεν θα έκλεβα ένα βιβλίο. Σταμάτα να φωνάζεις και συνεργάσου, φώναξε ο Περπερού. Εσύ φωνάζεις. Εσύ δεν ξέρεις να συνεργάζεσαι, φώναξε η Μάρθα Ρουθ. Σε μια ολόκληρη ώρα μέσα στη σιωπή, ώσπου ξαφνικά κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν. «Έχω μια ιδέα», είπαν και οι δύο μαζί. Ήταν μια ιδέα που τους φάνηκε συναρπαστική, τόσο συναρπαστική, που τους έκανε να ξεχάσουν διαφωνίες και τσακωμούς και να στρωθούν γρήγορα στη δουλειά. Το επόμενο πρωί γύρισαν στο σπίτι του Κάπτεν Χο ενθουσιασμένοι. «Ξύπνα, ξύπνα, δάσκαλε», φώναξε η Μάρθα Ρουθ. Ο Κάπτεν Χο άνοιξε το μάτι του, τους κοίταξε καλά-καλά και το ξανάκλεισε. «Με άδεια χέρια ήρθατε, φίλοι μου». «Με άδεια χέρια, αλλά με γεμάτο κεφάλι», είπε ο Περπερούα και χαμογέλασε πλατιά. «Δεν καταλαβαίνω. Τι γεμάτο και φόλι. Τι γεμάτο κεφάλι, μου λέτε. Πυρετό έχετε? Νόμιζα πως μόνο εγώ έχω πυρετό». «Το βιβλίο είναι σπάνιο και απαγορεύεται να το δανειστούμε. Έχουμε όμως όλη την ιστορία μέσα στο κεφάλι μας», είπε η Μάρθα Ρουθ. «Και μέσα στην καρδιά μας», είπε ο Περπερούα. «Το μάθαμε όλα απ' έξω, Κάπτεν. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Τα καταφέραμε όμως.
Γι' αυτό καθίσαμε μια ολόκληρη μέρα στη βιβλιοθήκη. Άκου, δάσκαλε, άκου, είναι τόσο όμορφη ιστορία να αρχίσω εγώ περπερούα. Άρχισε, Μάρτα, και σε ακολουθώ. Όταν η ιστορία τελείωσε, ήταν όλοι συγκινημένοι, όμως τον περπερούα τον βασάνιζε μια σκέψη. Αναρωτιέμαι, δάσκαλε, πού να βρίσκονται τα άλλα δύο αντίτυπα του κοιμισμένου κροκόδιλου. Ποιοι να τα έχουν. Πάντως, όποιοι κι αν είναι, είναι πολύ τυχεροί. Ο κάπτεν Χο δεν μίλησε. Ήπια την τελευταία γουλιά από το καυτό τσάι με ρούμι και μετά εξαφανίστηκε κάτω από τα παπλώματα. Όταν εμφανίστηκε, κρατούσε σε κάθε χέρι από ένα βιβλίο. «Ο κοιμισμένος κροκόδιλος», φώναξε η Μάρθα Ρουθ. «Ο κοιμισμένος κροκόδιλος», φώναξε ο Περπερούα. «Μα εσύ, δάσκαλε, εσύ τα είχες. Δεν καταλαβαίνω». «Τι δεν καταλαβαίνεις, Περπερούα», είπε ο κάπτεν και χαμογέλασε πονηρά. «Ένας γέρος πειρατής είμαι, πολύ γέρος, 102 χρονών, ξεχνάω καμιά φορά». Ο Περπερούα και η Μάρθα Ρουφ κοιτάχτηκαν. «Ο κάπτεν χογέλασε, φτερνίστηκε, έδειξε, τώρα είναι δικά σας φίλοι μου, σας τα χαρίζω, ταξίζετε άλλωστε». Αυτή είναι η Μάρθα Ρουφ και αυτός είναι ο πειρατής Περπερούα. Και τις εικόνες τις έχει κάνει η Ναταλία Καπατσούλια. Α, αυτό εδώ είναι το βιβλίο του Λευκάδη Πουπινέλ, «Ο κοιμισμένος κροκόδιλος». Α, γιατί έγραψα αυτή την ιστορία, ήμουν περίεργη. Ήθελα να δω αν θα τα κατάφεραν επιτέλους ο Περπερούα και η Μάρθα Ρούχο να συνεργαστούμε. Συνέχεια τσακώνονται, συνέχεια. Αν τα πράγματα είναι δύσκολα, αν υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή, μπορούν δύο άνθρωποι να συνεργαστούν. Η Μάρθα Ρούθ και ο Περπερούα έδειξαν ότι μπορούν να συνεργαστούν δύο άνθρωποι που δεν ταιριάζουν πολύ, αλλά σε μια κρίσιμη στιγμή και όταν είναι μεγάλη ανάγκη μπορούν να τα καταφέρουν. Υπάρχει και κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο να μπορείς να απομνημονεύσεις μια ιστορία ή ένα ποίημα. Το έχουμε ξεχάσει λίγο, είναι τόσο ωραία να θυμάσαι ένα ποίημα απ' έξω, ας πούμε, μια ιστορία, να μην χρειάζεται να ανοίξεις το βιβλίο. Να, και άμα δεν ανοίξεις το βιβλίο, τι κάνεις. Βρίσκεσαι με ένα φίλο στον δρόμο, περπατάς. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις το βιβλίο, δεν χρειάζεται να πάρεις το βιβλίο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορείς να πεις την ιστορία απ' έξω, το ποίημα απ' έξω και με ακρίβεια. Και τα παιδιά το κάνουν πολύ συχνά αυτό. Που καμιά φορά διαβάζεις λάθος, σου φεύγει μια λέξη και είναι από κάποιο παιδάκι κάτω που ξέρει την ιστορία, σου λέει «Όχι, δεν λέει έτσι, λάθος κάνατε». Αυτά. Βέβαια, τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο πάνω σε πλοία, πειρατικά, σε αεροπλάνα. Και σε τι άλλο ταξιδεύουμε? Με τι άλλο μπορούμε να ταξιδέψουμε? Για σκεφτείτε. Να πω. Ναι. Ταξιδεύουμε με τη σκέψη μας. Κάτι άλλο. Με ένα χάρτινο καράβι. Α, ναι. Ένα χάρτινο φεγγάρι. Με ένα χάρτινο φεγγαράκι ταξιδεύω. Εντάξει, το βρήκα. Και η ιστορία που έγραψε η Δέσποινα Μπογδάνη Σογιούλ. Με ένα λοιπόν χάρτινο φεγγαράκι πραγματικά μπορεί κανείς να ταξιδέψει, αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν πως στις φιλοσιές του δέντρου της καλοσύνης κρύβονταν τρεις μοίρες. Κάθε φορά που γεννιόταν ένα παιδί, κατέβαιναν αυτές οι τρεις μοίρες από το δέντρο τους και τρύπωναν σιγά σιγά στο δωμάτιό του. Εκεί λοιπόν η καθεμιά έβγαζε από τις τσέπες της ό,τι καλό είχε για να του το χαρίσει. Το πρωινό που γεννήθηκε ο ήρωας της ιστορίας μας ήταν κρύο και μουντό. Ήταν Οκτώβρης, βλέπετε, και μάλιστα ένας Οκτώβρης όχι σαν το δικό μας Οκτώβρη, αυτό που έχουμε τώρα. «Αγόρι, αγόρι», φώναξε ο μπαμπάς του. «Αχ, ο Μάνος, ο Μάνος», φώναξαν η μαμά και η αδερφή του. Το σπίτι λοιπόν ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τον καινούριο επισκέπτη. Αυτό όμως που όλοι περίμεναν με μεγάλη αγωνία ήταν οι μοίρες. Οι μοίρες που θα κατέβαιναν από το δέντρο της καλοσύνης και που είχαν σκοπό να δώσουν τα δώρα τους στο καινούριο μωρό.
Και έτσι και έγινε, γιατί εκείνες δεν άργησαν να έρθουν, ψάχνοντας τις τσέπες τους, αναρωτιόντουσαν τι θα χάριζαν λοιπόν στο Μάνο. Αλλά νάτι η πρώτη έσκυψε πάνω από το μωρό και ακούμπησε πάνω στο μαξιλάρι του 7 νότες. 7 νότες πασπαλισμένες με ζάχαρη για να γλυκαίνουν τη ζωή του. Ήρθε και η δεύτερη. Η δεύτερη έσκυψε στο αυτάκι του και του σιγοψιθύρισε γλυκά μια μουσική. Μια μουσική για να έχει ο Μάνος να τραγουδάει. Η τελευταία έσκυψε και άφησε πλάι του ένα χάρτινο φεγγαράκι. Ένα χάρτινο φεγγαράκι για να τον ταξιδεύει. Κι ύστερα έγιναν και οι τρεις σύννεφο και χάθηκαν. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και όλοι είχαν ξεχάσει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι το βράδυ που ο Μάνος κατάλαβε τι είχε συμβεί. Το βράδυ εκείνο μια μουσική στιφογύρναγε σαν τρελή γύρω από το κεφάλι του. Το χάρτινο φεγγαράκι είχε ξαπλώσει στην ακρογιαλιά και οι νότες, κρεμασμένες από τα κλαδιά των δέντρων, τον ρωτούσαν ξανά και ξανά. «Τι θέλεις να γίνεις Μάνος στη ζωή σου? Τι θέλεις να γίνεις στη ζωή σου?» Ο Μάνος τίναζε το κεφάλι του σαν άθελε να διώξει την απάντηση που πάνλευε να βγει από το στόμα του. «Μα τι θέλεις να γίνεις Μάνος στη ζωή σου?» ξαναρώταγαν. Στο τέλος και εκείνος δεν άντεξε και φώναξε «Άστε με ήσυχο, μουσικός θέλω να γίνω, μουσικός θέλω να γίνω». Οι φωνές του ήταν τόσο δυνατές που δεν άκουσε τις τρεις μοίρες που είχαν ξεκαρδιστεί από τα γέλια πάνω στο δέντρο της καλοσύνης. Ήρθε καλοκαίρι, ύστερα φθινόπωρο, χειμώνας και πάλι καλοκαίρι. Τα χρόνια έρχονταν και έφευγαν και ο Μάνος συνέχιζε να είναι πάντα αυτό που επιθυμούσε. Ένας μουσικός. Στο δρόμο του μάλιστα οι μοίρες φρόντισαν να συναντήσει κι άλλους σπουδαίους ανθρώπους, κι άλλους σπουδαίους φίλους. Συνάντησε λοιπόν το Γιάννη. Ο Γιάννης έκρυβε στις τσέπες του πινέλα και μπογιές. Ο φίλος του, ο Νίκος, που συναντήθηκαν μαζί, έκρυβε στις τσέπες του τις πιο όμορφες λέξεις. Αλλά και ο Οδυσσέας, ο φίλος του Οδυσσέας, που για συντροφιά του είχε τον ήλιο και τη θάλασσα. Η ζωή κυλούσε και ο Μάνος πάντα, ακούραστος, έδινε στους ανθρώπους τραγούδια, εικόνες και μουσικές. Και όλοι αγάπησαν τις μουσικές του, ήξεραν πως ο Μάνος τις είχε φτιάξει για αυτούς και τους τις χάριζε με ένα αντάλλαγμα μόνο, να τις ακούν. Όσο για μένα, τις νύχτες, στέκομαι και τον κοιτάζω να κάθεται ψηλά στον ουρανό, στο χάρτινο το φεγγαράκι του, και να πασπαλίζει με μουσικές και χρώματα ολόκληρο τον κόσμο. Και όταν βαραίνουν τα βλέφαρά μου, του φωνάζω «Καληνύχτα, Μάνο, καληνύχτα». Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Κι ήταν λοιπόν ένα πρωινό πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν σε έναν μαθητή μου τραγούδισα ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό λεγόταν «Χάρτινο το φεγγαράκι». Και εκείνος με πλησίασε και μου είπε «Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και θέλω να μου πεις ποιος το έχει γράψει». Και έτσι λοιπόν έβαλα τα χέρια μου μέσα στις τσέπες μου που ήταν γεμάτες από λέξεις, τις άπλωσα στα άσπρα μου χαρτιά και βγήκε αυτή η μικρή ιστορία. Αυτή η μικρή ιστορία όμως που μιλάει για έναν πολύ μεγάλο και σπουδαίο συνθέτη της χώρας μας, το Μάνο Χατζηδάκη. Έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτή η ιστορία με αφορμή αυτό το τραγούδι, «Χάρτινο το φεγγαράκι». Ένα τραγούδι που, όπως σας είπα, τη μουσική την έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, ενώ τους στίχους τους έγραψε ο φίλος του ο Νίκος, ο σπουδαίος ποιητής ο Νίκος Γκάτσος.
Και έτσι φτάσαμε λοιπόν να μιλάμε για αυτή την ιστορία που με εικόνες έντυσε από την κοντινή μας Ιταλία η Μαρίνα η Μαρκουλίν. Και δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, αλλά να σας ευχηθώ να ταξιδεύετε, με ένα χάρτινο φεγγαράκι, να ταξιδεύετε με τις μουσικές και να έχετε πάντα τσέπες γεμάτες, λέξεις. Ιστορίες ταξιδεύουν, ιστορίες τραγουδούν, ιστορίες γίνονται μουσική, ιστορίες και λαϊδούν. Και οι χύτρες και λαϊδούν. Μια χύτρα μπορεί να κελαϊδάει και να λέει ιστορίες. Μα δεν μιλάει κανείς, συμφωνείτε. Μαρία Παπαγιάννη, συμφωνείς? Φυσικά συμφωνώ. Α, φιού, ευτυχώς. Η χύτρα που κελαϊδούσε ιστορίες. Τις λέξεις έχω κάνει εγώ όλες. Η χύτρα που κελαϊδούσε ιστορίες. Και τις ζωγραφιές έχει κάνει όλες η αγαπημένη φιλενάδα, η Μυρτόδελη Βοριά. Τα καλοκαίρια φεύγαμε από το διαμέρισμα και πάμε σε ένα μεγάλο σπίτι στην εξοχή. Εκεί μένουμε μαζί με τα ξαδέλφια μας και τις μαμάδες και τους μπαμπάδες μας. Και τα μοιραζόμαστε όλα. Την αυλή, τα παιχνίδια, τα βιβλία, τις ιστορίες και τις Κυριακές. Τότε που τρώμε όλοι μαζί στο μεγάλο τραπέζι της αυλής ένα φαγητό που το λένε κελαϊδί. Μικρή και μεγάλη. Και όταν τα πιάτα αδειάζουν, τότε αρχίζουν οι ιστορίες. Άλλες φορές γελαστερές και άλλες φορές στεναχωρικές. Από το πρωί οι μαμάδες μας μαγειρεύουν όλες μαζί. Στην κουζίνα. Η μία πλένει τις ντομάτες και τις πιπεριές, η άλλη κόβει τα κρεμμύδια, η άλλη το κρέας ετοιμάζει. Και γιατί παρακαλώ το λέμε κελαϊδί? Γιατί όποιος το τρώει κελαϊδί. Αρχηγός στην κουζίνα, η γιαγιά η Βικτωρία. Αυτή ξέρει καλύτερα τη συνταγή. Τίποτα δεν μπαίνει στη χύτρα αν δεν ρωτήσουν τη γιαγιά τη Βικτωρία. Τόσες πιπεριές, τόσες ντομάτες, τόσα κρεμμύδια. Είναι έτοιμο το κρέας. Μα γιαγιά, γιατί κάθε Κυριακή τρώμε κελαϊδί? Γιατί τις Κυριακές καθόμαστε όλοι γύρω από το τραπέζι και όσο πιο πολλές ιστορίες κελαϊδίσουμε, τόσο πιο πολύ μικροί μου θα γλεντήσουμε. Όταν όλα τα υλικά μπουν στη χύτρα, οι μεγάλοι πάνε για μια βουτιά στη θάλασσα και η γιαγιά κάθεται δίπλα στη χύτρα που βράζει. Η Ρία είναι σίγουρη ότι η γιαγιά κάτι ρίχνει στο φαγητό. Κάτι που κάνει μικρούς και μεγάλους να κελαϊδάνε ιστορίες. Η Ρία είναι πανσίγουρη ότι η γιαγιά η Βικτωρία, εκτός από αρχηγός στην κουζίνα, είναι και μάγισσα. Μπορεί να μην κουβαλάει σκούπα, να μην μεταμορφώνει τον παππού όταν γκρινιάζει, αλλά κάτι κάνει μαγικό και τις Κυριακές. Τους κάνει όλους να κελαϊδάνε ιστορίες. Εκτός αν η γιαγιά είναι κανονική και η χύτρα είναι η μαγική. Αλλά η Ρία ξέρει ότι εκεί κάνουν και φακές και σούπες και μακαρονάδες διαλεχτές. Αλλά τίποτα δεν γεννάει ιστορίες όπως το φαγητό της Κυριακής. Γι' αυτό η Ρία της Κυριακές δεν παίζει, αλλά κατασκοπεύει. Ποιον? Μα τη γιαγιά της φυσικά και τη χύτρα όπου βράζει το μαγικό το κελαϊδί. Και σήμερα είναι Κυριακή και η Ρία είναι όρθια από το πρωί. Κατασκοπεύει όλες τις θείες που κόβουν το κρέας, τις ντομάτες, τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και μπλουμ, όλα μπαίνουν μέσα στη χύτρα. Τώρα η γιαγιά παίρνει τη θέση της δίπλα στη φωτιά και όλοι οι άλλοι βάζουν τα μαγιό τους για μια βουτιά στη θάλασσα. «Ρία, ετοιμάσου», φωνάζει η μαμά. Αλλά η Ρία είχε σχέδιο κρυφό. «Μαμά, πονάει η κοιλιά μου, το κεφάλι μου,
το πόδι μου, το μετωπό μου, τα αυτιά μου, τα βλέφαρά μου και οι αγκώνες μου. Εντάξει, Ρία, μπορείς να μείνεις σπίτι για να παίξεις, αλλά να προσέχεις. Αν θέλεις κάτι, η γιαγιά είναι στην κουζίνα. Επιτέλους, σκέφτεται η Ρία, θα μείνει μόνη της και θα κατασκοπεύσει όσο θέλει τη μάγισσα, τη γιαγιά, τη Βικτωρία. Και τώρα η Ρία καταστρώνει το σχέδιό της. Ξέρει καλά που καμουφλάζει και προετοιμάζεται σωστά. Ύστερα παίρνει τα κιάλια και παρατηρεί. Αχα, η μάγισσα η Βικτωρία κάνει τον ψόφιο κοριό. Σιγά να μην το χάψει αυτό η Ρία. Ξέρει ότι η υπόθεση δεν θα είναι εύκολη. Προς το παρόν, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να περιμένει. Στη κουζίνα ακούγεται η χύτρα. Η χύτρα που βράζει. Και η γιαγιά που ροχαλίζει. Η Ρία πείνασε. Ευτυχώς έφερε μαζί της το κολατσιό της. Εκείνη τη στιγμή η γιαγιά σηκώνεται και κοιτάει γύρω της προσεκτικά. Ύστερα πλησιάζει τη χύτρα, σηκώνει το καπάκι, μυρίζει, κάνει δυο στροφές με την κουτάλα της και δοκιμάζει. Και ύστερα βάζει το χέρι της στην τσέπη, βγάζει κάτι και κοιτάει, το φέρνει στα χείλη της και κάτι μουρμουράει και γελάει. Αλλά η Ρία δεν μπορεί να δει τι και πώς. Και έπειτα η γιαγιά κλείνει το καπάκι και η χύτρα αρχίζει να σφυρίζει και η γιαγιά η Βικτωρία ψιθυρίζει. «Χύτρα μου, καλή μου χύτρα, κάνε τα νόστιμα τα φαγητά, να φάνε τα καλά μου τα παιδιά, να χορτάσουν, να μεθύσουν, ιστορίες να μας κελαϊδίσουν». Όλα τα άκουσε η Ρία, μόνο δεν μπόρεσε να δει το μαγικό που έκρυψε η γιαγιά στην τσέπη της. Το μεσημέρι στρώνει το τραπέζι και όλοι τους πεινασμένοι παίρνουν θέσεις. Όλοι τρώνε με όρεξη και ύστερα αρχίζουν τις ιστορίες. Η ώρα περνάει. Οι ιστορίες δεν τελειώνουν. Η Ρία νιστάζει, κοιτάει τη γιαγιά και η γιαγιά της χαμογελάει. «Γιαγιά, υπάρχουν μάγισσες κακές και μάγισσες καλές», φωνάζει η Ρία φωναχτά. Η γιαγιά σηκώνεται και την παίρνει αγκαλιά. «Κάποιος νιστάζει και θέλει παραμύθι». Η Ρία νιστάζει, αλλά θέλει να μάθει τι μαγικό κρύβει η γιαγιά. Πάνε στο κρεβάτι και η γιαγιά ξαπλώνει δίπλα της. Ύστερα βάζει το χέρι της στην τσέπη και η Ρία όλο αγωνία περιμένει. «Δεν βγάζει σαύρες, ούτε μουστάκια στακού, ούτε καν βελόνες αχινού». Η γιαγιά μόνο βγάζει μια φωτογραφία και είναι όλοι τους εκεί. Η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς, οι θείοι, οι θείες, τα ξαδέλφια και η Ρία. Κοίτα Ρία, όλοι όσοι αγαπώ χωράνε σαν μια τσέπη. Δεν είναι μαγικό? Αυτή ήταν η χύτρα που κελαϊδούσε ιστορίες. Παιδιά, τι νομίζετε? Στα βιβλία γράφουμε ιστορίες που έχουμε ζήσει? Μπα. Εμείς στο σπίτι μας δεν είχαμε μια χύτρα που κελαϊδούσε ιστορίες. Η δικιά μου γιαγιά δεν ήταν μάγισσα. Όμως για κάτσε λίγο. Τη γιαγιά μου τη λέγαν Βικτωρία. Και τα καλοκαίρια κι εμείς μαζευόμασταν μετά τη θάλασσα στην αυλή και λέγαμε ιστορίες. Και πόσο μου άρεσαν το μπάνιο, οι αυλοί, οι ιστορίες. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν το κελαϊδί, αυτό το φαγητό μπλιάχ που έφτιαχναν τα καλοκαίρια. Αλλά δεν το έλεγα, γιατί πράγματι όσοι το έτρωγαν, λέγανε ιστορίες. Και τώρα που μεγάλωσα πολύ, αλλά θυμάμαι πάντα την αυλή, τις ιστορίες που λέγαμε, και πολλές από αυτές με έναν τρόπο τρυπώνουν στα όνειρά μου. Τρυπώνουν και στα βιβλία μου. Αχ, τώρα ακόμα και το κελαϊδί μου αρέσει. Το μαγειρεύω συχνά. Σε εκείνη την κατσαρόλα που μου είχε δώσει η γιαγιά.
Λες, η γιά μου ήταν στα αλήθεια μάγισσα. Και τώρα που το σκέφτομαι, παιδιά, γιατί το κοριτσάκι το είπα Ρία? Από το Βικτωρία ή μήπως από το Ιστορία? Μωρέ, λες ιστορίες να είναι μαγικές? Οχ, αφαιρέθηκα πάλι. Μαρία, ναι, ιστορίες είναι μαγικές. Γι' αυτό... Εγώ πάλι μαγεύτηκα. Ιστορίες όμως είναι μαγικές και μπορεί να μαγευτείς, μπορεί να αφαιρεθείς, αλλά υπάρχει μία ιστορία που έγραψε ο Θοδωρής Παπαϊωάννου με τον τίτλο «Αφαιρέθηκα» και είναι μαγική. Και τις ζωγραφιές έκανε η Μυρτώ Δελιβοριά. Αφαιρέθηκα λοιπόν. Λοιπόν, εμένα με λένε Αχιλλέα και πηγαίνω στο σχολείο. Από τα παιχνίδια προτιμώ αυτά που παίζονται στην αυλή του σχολείου, στο γήπεδο, στο δρόμο ή στην πλατεία. Και από τα μαθήματα τη μελέτη περιβάλλοντος, τη μουσική και τη ζωγραφική. Από τη σχολική μας αίθουσα, τα παράθυρα, κυρίως όταν είναι άνοιξη και είναι ανοιχτά. Προχτές που λέτε, από τα ανοιχτά παράθυρα, παρέα με το ζεστό ήλιο, έμπαιναν και ένα σωρό ήχοι. Πουλιά, άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους, ο Μανάβης, κάτι σκυλιά που γάβγιζαν από μακριά. Η κυρία Αγνή μιλούσε ακατάπαυστα. Όλο έγραφε στον πίνακα, σχεδίαζε σχήματα, σημείωνε νούμερα, ίσον, συν και πλην. Ώσπου ο πίνακας γέμισε εντελώς και δεν χωρούσε τίποτε άλλο. Αυτό γίνεται συνήθως όταν έχουμε μαθηματικά. Έτσι προτίμησα τα παράθυρα. Ο πίνακας με μπέρδευε. Γύρισα προς το φως και τους ήχους. Αυτό το κελάιδισμα το έχω ξανακούσει. Πρέπει να είναι κοκκινολέμης, σκέφτηκα. Ο ήχος του μοιάζει με το αηδονιού, αλλά δεν είναι τόσο γλυκός, είναι σίγουρα πιο όξης. Πόσα είδη πουλιών έχουμε άραγε στην περιοχή μας? Κοκκινολέμιδες, σπουργίτια, αηδόνια, χελιδόνια. Α, χελιδόνια. Προχθές καθόντουσαν στα σύρματα του ηλεκτρικού 20 χελιδόνια. Τα μέτρησα ένα-ένα. 10 στο επάνω σύρμα και 10 στο κάτω. Λες και χωρίστηκαν σε δύο ίσες ομάδες. Τα χάζευα αρκετή ώρα τα χελιδόνια. Σε μια στιγμή, ίσως κάτι τα τρόμαξε, πέταξαν για λίγο και έπειτα κάθισαν πάλι στα σύρματα. 4 στο καθένα. Θα μπορούσαν να είναι 5 οικογένειες από 4 μέλη η καθεμιά. Στο μεταξύ, η κυρία κάτι έλεγε για την προπαίδεια του 4. 3 φορές το 4, 12. 4 φορές το 4, 16. Έπειτα ξεχώρισα τη φωνή του Μανώλη, του Κυρμανάβη. Πρέπει να είναι λίγο βραχνιασμένο σήμερα. Αυτό το «ε» που φωνάζει από τη λέξη «ελάτε» κάθε μέρα, σήμερα είναι διαφορετικό, πιο σύντομα. Α, προχθές που είχα αφαιρεθεί και κοιτούσα το ρολόι του σπιτιού, ο κύρ Μανώλης φώναζε «ελάτε» από τότε που ο δείκτης των δευτερολέπτων έδειχνε το 9 μέχρι που πήγε στο 18. Άρα, η φωνή του κράτησε 9 δευτερόλεπτα. Σήμερα μέτρησα μόνο 5 δευτερόλεπτα. Α, βραχνιασμένος είναι σίγουρα. Θα κάνουμε διαίρεση και έπειτα πρόσθεση, συνέχισε η κυρία Αγνή. Ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί η λύση, έλεγε. Όλα τα κεφάλια ήταν στραμμένα προς τον πίνακα. 11 αγορίστηκα και 10 κοριτσίστηκα. Σύνολο 21. Εγώ, το 22ο, γύρισα πάλι προς τα παράθυρα. Τα σκυλιά που γάβγιζαν πρέπει να ήταν 3. Το ένα, το ολικό σκυλό, έχει χαρακτηριστική βαθιά φωνή και το ξεχωρίζω εύκολα. Είναι μεγαλόσωμο, φτάνει μέχρι τη μέση μου. Το άλλο, αυτό που γαυγίζει σαν να είναι νευριασμένο συνεχώς με κάτι, είναι το λαμπραντόρ του Μιχάλη, του φίλου μου. Αυτό είναι πιο κοντό από το ολικό σκυλό.
Μου φτάνει μέχρι τα γόνατα. Το τρίτο, αυτό με τη διαπεραστική φωνή, είναι σίγουρα το πεκινουά της μέρης. Αυτό, ακόμα και αν σταθεί στα δυο του πόδια, δεν ξεπερνά σε ύψος με τίποτα. Ούτε το λυκόσκυλο, ούτε το λαμπραντόρ. Γαβγίζει συνεχώς. Περίπου 8 φορές το λεπτό. Δηλαδή, 480 φορές την ώρα. Απαπαπαπα, δεν θα το άντεχα με τίποτα εγώ τέτοιο σκυλί. Με τίποτα. Απ' τη μεριά του πίνακα, άκουσα πάλι την κυρία Αγνή. Ελάτε βρε παιδιά, μία πράξη ακόμη και το πρόβλημα θα λυθεί. Εγώ έμεινα στα παράθυρα. Είχε κάτι σύννεφα στον ουρανό. Στόλιζαν την οροσειρά απέναντι. Άλλο στρογγυλό, άλλο μακρόστενο, άλλο σαν παραλληλόγραμμο. Στην πιο ψηλή κορφή είχε καθίσει ένα σαν τριγωνικό καπέλο. Σαν πίνακα ζωγραφικής με γεωμετρικά σχήματα έμοιαζε ο ουρανός. Η κυρία στο μεταξύ έλεγε πως επιτέλους βρέθηκε η πράξη που θα λύσει το πρόβλημα. Δεν πρόλαβα όμως να ακούσω, γιατί μια μυρωδιά γαργάλισε τα ρουθούνια μου και γύρισα πάλι προς τα παράθυρα. Ήταν από το διπλανό φούρνο. Στο φούρνο φτιάχνουν ψωμιά, κουλούρια, τυρόπιτες, κρουασάν, όλο νοστιμιές. Σαν να πίνασα. Στο διάλειμμα λέω να αγοράσω ένα κουλούρι. Έχω ένα ευρώ μαζί μου. Άρα θα μου περισσέψουν 50 λεπτά. Οπότε αύριο παίρνω άλλο ένα κουλούρι. Τι πράξη θα κάνουμε για να λύσουμε, Αχιλλέα, το πρόβλημα? Εγώ, με συγχωρείτε, μπράβο Αχιλλέα, αφαίρεση. Αφαιρέθηκα, κυρία. Ευτυχώς που πρόσεχες, Αχιλλέα. Ναι, ευτυχώς τόση ώρα που δεν αφαιρέθηκα, κυρία. Αυτή ήταν λοιπόν η μικρή ιστορία του Αχιλλέα και τη χρωστάω σε ένα από τα μαθητούδια μου που δεν τον έλεγαν Αχιλλέα. Τον έλεγαν Δημήτρη και αν θυμάμαι καλά, κάναμε για τα τρίγωνα, ποια είναι ισοσκελή, ποια είναι ισόπλευρα και ποια είναι, και ποια λέμε σκαλινό, ισόπλευρο και ισοσκελές τέλος πάντων. Και σε μια στιγμή τον ρώτησα, μετά από 40 λεπτά μάχη στον πίνακα, φτιάχνοντας σχήματα, τρίγωνα και όλα αυτά, Δημήτρη, μπορείς τώρα να μας πεις για το ισοσκελές, το ισόπλευρο και το σκαλινό τρίγωνο? Λέει, κύριε, εγώ αυτό πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, στο διάλειμμα τον πλησίασα και του λέω, βρε Δημήτρη μου, λίγο τι θες να σου εξηγήσω κάτι παραπάνω ή θέλεις ή θες να με ρωτήσεις εσύ κάτι άλλο και τα λοιπά. Και μου λέει, κύριε, τόση ώρα που αφαιρέθηκα, είδα έξω στον ουρανό κάτι ωραία σύννεφα. Να, το ένα ήταν έτσι, το άλλο ήταν αλλιώς, το άλλο ήταν πάνω στην κορυφή του βουνού. Άσε που... Είδατε, μου λέει, κύριε, ότι οι ροδακινιές άνθησαν. Γιατί το σχολείο μας ήταν στην άκρη του χωριού και σχεδόν στη μέση του κάμπου ήταν άνοιξη. Μου είδατε, λέει, τι ωραία που άνθησαν οι ροδακινιές με τα ρόζ τους, τα λουλούδια και όλα αυτά. Άσε που είδα, κύριε, και δυο πουλιά. Και συνέχισε να μου λέει και να μου λέει. Και τότε ανακάλυψα, βέβαια, ότι είναι πραγματικά μαγικό να αφαιρείται κανείς κάπου-κάπου. Και μαγικά πράγματα μπορεί να σου μεταφέρει αυτός που αφαιρέθηκε. Σε μια στιγμή αργότερα, σε ένα διάλειμμα της δουλειάς που αφαιρέθηκα κι εγώ με τη σειρά μου, είπα αυτή την ιστορία να τη γράψω για να γίνει ένα βιβλίο. Και έτσι έγινε. Καλές αναγνώσεις λοιπόν. Κι εγώ αφαιρέθηκα μια φορά και ξέρετε τι είδα έξω από το παράθυρο. Περνούσε ένας γάτος φουντωτός, μα ένας γάτος, και από πίσω τον φωνάζανε «Σύμπα, Σύμπα!». Και μετά συνειδητοποίησα, που πήγα να διαβάσω ένα βιβλίο, ότι ήταν ήρωας και σε βιβλίο, ο Σύμπα και το Σύμπαν. Μαύρος γάτος, δικαίε. Μαύρος. Μαύρος γάτος. Μαύρος γάτος. Νομίζω η Αργυρό Πιπίνη θα μας πει, που τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Σύμπα και το Σύμπαν. Σε εικόνες και ζωγραφιές της Ελίζας Βαβούρη. Είμαι ένας γάτος μαύρος, τρουμπουλός. Δεν είμαι πολύ έξυπνος, μα ούτε και χαζός. Η καταγωγή μου
Είναι πολύ, πολύ παλιά. Όλοι οι προγονείς μου μεγαλώσαν σε χαλιά. Ως μικρό γατάκι ήμουν φοβισμένος και έκλαιγα συνέχεια ο καημένος. Μα μεγαλώνοντας έγινα σαν λιοντάρι. Κι όλοι με θαυμάζουνε αφού έχω τόση χάρη. Μένω στο σπίτι της μικρής Λενιός και κοιμάμαι στο κρεβάτι της. Γίνεται αλλιώς. Σουλατσάρω με τη φουντωτή μου ουρά κοντάρι, τρώω ό,τι θέλω και χαλαρώνω στο μαξιλάρι. Να όμως που μια μέρα ζωφερή, φέρανε στο σπίτι μου μια γάτα θλιβερή. Είχε ένα τρίχωμα, σαν γούνα μαδημένη, και παρέμενε συνέχεια κρυμμένη. Θέλω να γνωριστώ με τούτο το γάτι, μακάρι, αλλά δεν παίρνει από λόγια δυστυχώς χαμπάρι. Μίλησα, γουργούρισα, νιαούρισα με χάρη. Αυτή σφίγγα αμίλητη πάνω στο μαξιλάρι. Αναρωτιέμαι η Λενιώτινα προσμένη. Να κάνω υποχωρήσεις. Άδικα περιμένει. Μήπως με τούτο το γατί να γίνω αγαπημένο τέρι, να κοιμόμαστε αγκαλιά, να περπατάμε χέρι-χέρι. Όταν πια ξεμύτησε, πήγε να με αμφισβητήσει. Α, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Πρέπει να βρω μια λύση. Φούσκωσα και αγρίεψα, αλλά ήταν φως φανάρι που σε τούτο το γατί ήταν σκέτο ντουβάρι. Το πλησίασα και το μύρισα καλά-καλά. Ευτυχώς ήταν κοπέλα και άρχισε να γλυκογελά. Της είπα πως με λέγανε. Σύμπα ο μεγαλοπρεπής. Και μου είπε το όνομά της. Τιτίκα η Ανεβής. Μου διηγήθηκε την ιστορία της ευθύς και έτσι κατάλαβα γιατί ήταν κατηφής. Είχε χάσει μάνα και αδερφές και γύρναγε στους δρόμους μέχρι χτες. Να όμως που την είχαν σώσει και σε εμάς την είχαν παραδώσει. Γρήγορα γίναμε φίλοι και όλα καλά, τρώγαμε, παίζαμε και χουχουλιάζαμε αγκαλιά. Την άφηνα να τρώει την κονσέρβα που αγαπώ. Ποιος θα το περίμενε, δεν ξέρω τι να πω. Μου μάδαγε τη γούνα και δεν έβγαζα μιλιά, γιατί μετά με έγλυφε και μου δίνε φιλιά. Αν και η καταγωγή της ήταν ταπεινή, η καρδιά της, το ξέρω, ήταν πολύ καλή. Ήθελε μόνο αγάπη, φίλου, ζεστασιά, να ξέρει πως υπάρχει και για εκείνη μια φωλιά. Μου έλεγε, Σύμπα, πάψε να προσποιείσαι και δείξε σε όλους μας ποιος είσαι. Και εγώ της έλεγα να μη φέρετε μαζεμένα και να πάρει σαν παράδειγμα εμένα. Έτσι οι μέρες μας πέρναγαν ζάχαρη και η ζωή μας δεν ήταν διόλου άχαρη. Η φιλία μας άνθιζε, όλα ήταν μέλι γάλα και ετοιμαζόμασταν για πράγματα μεγάλα. Όμως, μια μέρα χειμωνιάτικη, μια μέρα βροχερή, το σπίτι ολοβουβάθηκε. Τη φάση θλιβερή. Η Λενιό μας κρεβατώθηκε. Πάνε τα πηγενέλα. Ούτε βανίλια παγωτό, ούτε κρέμα με κανέλα. Η Τιτίκα αμέσως λούφαξε. Ήτανε μαγκωμένη. Άφησε τα τρεχαλιτά. Καθόταν μεζεμένη. Όλο λαγοκοιμότανε. Κι εγώ δεν την μπορούσα. Έτσι ένα απόγευμα κλεφτά ανέβηκα τη σκάλα και στη σκυρά μου τρύπωσα για να τη δω μια στάλα. Η κακομοίρα η Λενιό χλωμή αλλά και θλιμμένη. Μα δεν κοιμόταν ευτυχώς, απλά ήταν ξαπλωμένη. Στο κρεβάτι πήδηξα, μύρισα τα μαλλιά της και εκείνη με κατάλαβε και βρήκε τη λαλιά της. Σύμπα μου είπε, σύμπα μου, κάνε τα μαγικά σου, γουργούρισε, νιαούρισε, δώσε μου τα φιλιά σου. Να πάψει πια να με πονεί το τρελό μου το κεφάλι, να καθαρίσει το μυαλό από τα σύννεφα, τη ζάλη. Σωστά μιλούσε η Λενιό. Γνώριζε από εμπειρία τα σπάνια προσόντα των γατιών. Το γράφει και η ιστορία. Ξέρουν πολλά για τη ζωή, το χρόνο και τον πόνο. Για τούτο και οι σοφοί με γάτες μιλάνε μόνο. Κι εγώ αμέσως κάθισα στο στήθος της απάνω. Τα πόδια μου εμάζεψα, καθώς και την ουρά μου, και έπιασα το γουργουριτό. Να γιάνει η κυρά μου. Και τα χρυσά τα μάτια μου κάρφωσα στα δικά της και κάθε που ανάσαινε, με το μυαλό μου έβαζα βαρκούλες φορτωμένες με ευχές,
με γέλια, με καρδούλες. Γιατί η γενιά μου η αρχοντικιά, η παλιά και τιμημένη, ήξερε κόλπα μαγικά που τις αρρώστιες διώχναν και βοηθούσαν. Όλα τα πλάσματα τα δύστιχα που αναστέναζαν, πονούσαν. Η Λενιό ανάσαινε ήσυχα. Σε λίγο εκοιμήθη. Τότε όνειρα της έστειλα γλυκά να δει να ταξιδέψει και της ψυχής τα βάσανα γρήγορα να γιατρέψει. Γιατί ετούτα τα ταξίδια του νου και της καρδιάς μπορούν στα αλήθεια να σε γιατρέψουνε με μιας. Νυχοπατώντας γλίστρησα και πήγα στο σαλόνι και την Τιτίκα βρήκα εκεί. Καθόταν μόνη στην πολυθρόνα ραχτή σαν να ήταν κρεβάτι, χαλαρή, παραδομένη στο ραχάτι. Δεν είχε όρεξη για βόλτες, για σεριάνι και έτσι την άφησα ό,τι ήθελε να κάνει. Αμέσως έτρεξε και βγήκα από το σπίτι, μήπως και βρω κανένα αδέσποτο σπουργίτη. Μα πριν προλάβω να βγω στη γειτονιά, πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα, χτύπησε 9. Τη φωνή της τυράς μου άκουσα να με κράζει, να ανέβω αμέσως στο πάνω πάτωμα προστάζει. Είχε κιόλας σηκωθεί από το κρεβάτι και στο δωμάτιο όταν μπήκα με κοίταξε με μισό μάτι. Στην πολυθρόνα δίπλα της μου γνέψε να καθίσω χωρίς χρονοτριβή τα κόλπα μου να της εξιστορήσω. Γιατί ένα όνειρο είχε δει που στριγύριζε στην εξοχή μια μέρα με ήλιο αλλά και βροχή από τα δέντρα κρέμονταν στολίδια και γυρλάντες και όλα, τα ζώα, τα φυτά, η χλόη, το φεγγάρι, όλα έλαμπαν ακτινοβόλα. Το θολωμένο της μυαλό καθάρισε με μιας και αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς. Τότε εμφανίστηκε ένας πραγματευτής και ένα μεταξωτό χαρτί της έδωσε ευθύς. Το άνοιξε και διάβασε. «Σ' όλα ο Σύμπα είναι η λύση και είναι καλότυχος αυτός που μαζί του θα ζήσει. Γιατί στην πρώτερη ζωή του ήταν βασιλιάς και είχε για ακριβό του τέρι ένα αστέρι που το φως της τύχης έχει έρθει για να φέρει. Σιωπηλός απόμεινα, παλιές μου ιστορίες. Γύρισα και την κυρά μου κοίταξα κατάματα, με αγάπη. Και το νόημα κατάλαβε από το παλιό κοιτάπι. Αλλά ετούτο, το σπουδαίο μυστικό, ίσως σε ένα άλλο βιβλίο μου μια μέρα να σας πω. Αυτή η ιστορία αφορά τα πλάσματα που αγαπώ πολύ, που είναι οι γάτες, και αφορά ένα συγκεκριμένο γάτο που ήταν ο γάτος μου, ήταν ο Σύμπα και ήταν πράγματι μαύρος, στρουμπουλός και μεγαλοπρεπής. Η ιστορία είναι εντελώς φανταστική, μιλάει όμως για κάτι που είναι πολύ πραγματικό, δηλαδή τη θεραπευτική ικανότητα των γατιών, όλων των ζώων δηλαδή, αλλά για μένα λίγο περισσότερο των γατιών. Θέλω να θυμηθώ δύο περιστατικά ακόμα. Δυστυχώς όταν γράφτηκε η ιστορία ο Σύμπα δεν ήταν πια μαζί μας, αλλά είναι πάντα στο μυαλό μας. Θέλω δύο πράγματα ακόμα να μοιραστώ. Το ένα αφορά την υπεύθυνη της σειράς, τη Βάσο τη Νίκα. Το βιβλίο έχει βγει το 2012. Εγώ λοιπόν έγραφα, ευτυχώς ήταν κοπέλα και άρχιζε να χαζογελά. Και μου λέει η Βάσο, προειδονίζοντας το Me Too, ότι δεν είναι ωραίο, είναι φιλετικό, πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο. Και έτσι βάλαμε το άρχιζε να γλυκογελά. Αυτό ήταν το πρώτο περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό αφορά αυτή την εικόνα της Ελίζας, την οποία έκανε αφίσα η Έλενα η Πατάκη και τη δωρήσαμε στις γάτες του Φλίσβου και οι γάτες Φλίσβου επικοινώνησαν στα μπαζάρ τους με αυτή την αφίσα και μπόρεσαν και έκαναν πολλές στηρώσεις. Εύχομαι να αγαπάτε τα ζώα και να αγαπάτε τα βιβλία που μας οδηγούν όχι μόνο στα ζώα και σε πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η προσοχή που δίνουμε στα βιβλία ουσιαστικά οδηγεί σε πολύ καλά λογοτεχνικά κείμενα, σε πολύ καλές εκδόσεις και δεν έχει τύχει ποτέ να συμβεί κάτι που να μας αρέσει. Χτύπα ξύλο κιόλας. Χτύπα ξύλο. Εκεί. Χτύπα ξύλο, μη συμβεί. Ναι, να το προλαβαίνουμε στο τσάπι, εκεί δεν είναι. Όχι, όχι. Κατερίνα Σέρβη, χτύπα ξύλο,
Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, να μην έχουμε βιβλία να διαβάσουμε. Όχι βέβαια. Χτύπα ξύλο σε εικονογράφηση Αλεξάνδρας Αντωνοπούλου. Μεσάνυχτα και η σιωπή στο ψυγείο απόλυτη. Ακόμα και το μοτέρ που έτσι κι αλλιώς ήταν αθόρυβο, δούλευε απαλά σαν να μισοκοιμόταν. Ξαφνικά ένας βαθύς αναστεναγμός ακούστηκε. Αχ! Πάλι το μικρό κουτί του γάλακτος αναστενάζει, ρώτησε αγουροξυπνημένος ο χυμός πορτοκαλιού το διπλανό του, το γιαούρτι. Έκανε εκείνο βαριεστημένα. Γιατί αναστενάζεις, γαλατάκι μου, ρώτησε δυνατά ο χυμός. Ες, γιατί φωνάζεις, σεβασμός δεν υπάρχει, ακούστηκε από κάθε θήκη ράφ και συρτάρι του ψυγείου. Ζωή είναι αυτή, είπε το γαλατάκι. Τίποτα συναρπαστικό δεν γίνεται εδώ μέσα. Τι θες να γίνει, δηλαδή, ρώτησε μια μισοφαγωμένη σοκολάτα. Να κελαϊδίσουνε πουλιά, να φυσήξει αεράκι, να πέσει βροχή όπως το δάσος, απάντησε θλιμμένα το κουτί. Μέχρι προχτές ήμουν ξύλο, κορμός δέντρου, πρόσθεσε, και αναστέναξε ξανά. Τώρα κατάλαβα, πήγε να πει ο χυμός, μα τον διέκοψε μια κατακόκκινη ντομάτα. Παιδί μου, μην ανησυχείς, σε μια-δυο μέρες θα πας στην ανακύκλωση και όλα θα αλλάξουν. Και την ανακύκλωση, η ντομάτα και το γαλατάκι. Καινούργια ζωή, απάντησε με ύφος παντογνώστη η ντομάτα. Κοιμάσαι κουτί του γάλακτος και ξυπνάς κάτι άλλο, περιοδικό ας πούμε, ή κουτί χυμού, σαν το φίλο μας από εδώ. Το μικρό κουτί του γάλακτος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Δεν είχε πολύ καταλάβει τι θέλει να πει η ντομάτα, του έδινε όμως ελπίδες. Και είσαι σίγουρη ότι θα πάω στην ανακύκλωση, ρώτησε με συγκρατημένη χαρά. Και βέβαια πετάχτηκε ένα μπαγιάτικο πασχαλινό αυγό που είχε μείνει ένα χρόνο στο ψυγείο και ένιωθε πια μέλος της οικογένειας. Στο σπίτι μας δεν αμελούμε ποτέ την ανακύκλωση. Και είχε δίκιο, είπε το πασχαλινό αυγό. Κάμποσο καιρό μετά, το κουτί του γάλακτος δεν ήταν πια κουτί του γάλακτος, ήταν σελίδα εφημερίδας και πάλι όμως έμοιαζε δυσαρεστημένο. Ουφ και ουφ, ξεφύσαγε. Να γινόμουν τουλάχιστον μια αξιόλογη σελίδα. Εντάξει, δεν λέω η πρώτη ή η δεύτερη, όχι όμως και η σελίδα με το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Μην παραπονιέσαι, επενεύει η 7η σελίδα, ένα κοσμογυρισμένο κομμάτι χαρτιού που είχε ανακυκλωθεί πολλές φορές. Έχω ακούσει ότι κάποιοι άνθρωποι, αν δεν τους αρέσουν αυτά που γράφει η πρώτη σελίδα ή η σελίδα με τα οικονομικά, φωνάζουν φτού, αηδίες, ντροπή πια και σε φτύνουν στα μούτρα. Οι άλλες σελίδες έφρυξαν. Τι λες, ξεκίνησε η σελίδα με τα νέα των Σταρ, η πιο κουτσομπόλα από όλες. Αυτό είναι ανάγωγο. Εγώ δεν θα το ανεχόμουν. Δεν πρόλαβα να συνεχίσουν. Μια γυναικεία φωνή ακούστηκε. Βασίλη, βάλε και την εφημερίδα στην ανακύκλωση. Κράτα μονάχα τη σελίδα με το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Κριτς, ένα ανατριχιαστικό σκίσιμο και η σελίδα μας έμεινε μόνη στο σαλόνι να αναρωτιέται για το μέλλον της. Εκείνη τη στιγμή κάποιος ξερόβηξε από τη βιβλιοθήκη. Σηκώνοντας τα μάτια, η σελίδα είδε ένα χοντρό βιβλίο να της χαμογελάει. Πολύ πολύ λογούδες ήταν οι φίλες σου, είπε το βιβλίο. Α, μη μελαγχολείς, θα κάνουμε παρέα οι δυο μας. Και έχω πολλά να σου πω. Είμαι κυκλοπαίδια, ξέρεις. Δεν είναι αυτό, είπε τη σελίδα. Ανησυχώ μήπως δεν ανακυκλωθώ. Μπα, αποκλείεται, δήλωσε η κυκλοπαίδια. Και με πιο χαμογελή φωνή πρόσθεσε. Αυτός καμιά φορά ξεχνιέται. Αυτή όμως είναι φανατική της ανακύκλωσης. Τίποτα δεν της ξεφεύγει. Και είχε δίκιο. Σκριτς-κράτς, ξετύλιγμα χαρτιών και αμέσως μετά χαρούμενες παιδικές φωνές. Αυτό ακριβώς που είχα ζητήσει. Τέλειο. Ο Άι Βασίλης ποτέ δεν κάνει λάθος. Η σελίδα μας έχει γίνει, όπως καταλαβαίνετε, χαρτί περιτυλίγματος. Έτσι, ψιθύρισε το ένα από τα χαρτιά περιτυλίγματος το άλλο. Έτσι κουβαριασμένους θα μας αφήσουν. Πιάστηκα ήδη. Και εγώ ελπίζω όμως πως σύντομα θα μας ανακυκλώσουν. Θα μας ανακυκλώσουν. Τι σημαίνει αυτό, ρώτησε το κόκκινο χαρτί. Καινούριος, ε. Ανακύκλωση σημαίνει καινούρια ζωή. Κοιμάσαι χαρτί περιτυλίγματος και ξυπνάς κάτι άλλο. Κουτία σοκολατάκια, ας πούμε. Ή χαρτί παγωτού. Εσύ δηλαδή έχεις ανακυκλωθεί. Βέβαια. Ξεκίνησα κουτί του γάλακτος, μετά έγινα σελίδα εφημερίδας, έπειτα πρόγραμμα θεάτρου. Απίστευτο. Και είσαι ευχαριστημένος από τις ανακυκλώσεις σου. Να σου πω, κάθε μια έχει τα καλά της. Αισθάνομαι όμως πως είμαι φτιαγμένος για κάτι, πώς να το πω, κάτι καλύτερο, μια ανώτερη ζωή. Αλήθεια, έκανε όλο θαυμασμό το κόκκινο χαρτί. Ξαφνικά,
Το πάτωμα δονήθηκε και ένα τρομακτικό γρουγλό αντίχησε. «Βοήθεια, βοήθεια!» τσίριξε το κόκκινο χαρτί, καθώς ένας μεγάλος μαλλιαρός σκύλος το γραπώνει με τα δόντια. «Όχι, όχι!» φώναξε ο φίλος του, «θα σε διαλύσει!» Απότομα ο σκύλος, σαν να το άκουσε, παράτησε το κόκκινο χαρτί και γύρισε προς το μέρος. «Προσπάθησε να κρυφτείς, μπορείς!» σφύριξε το πράσινο χαρτί στο κόκκινο, ενώ η υγρή μύτη του σκύλου πλησίαζε απειλητικά. Να το ο σκύλος. «Μα ευτυχώς!» «Έλα Νέστορα», είπε χαϊδεύοντας το σκύλο το κορίτσι, τραβώντας τον προς το χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Έλα να δεις το δώρο σου». Τα δύο χαρτιά ξεφύσηξαν με ανακούφιση. «Τώρα να δεις που θα μας ανακυκλώσουν», είπε το πράσινο χαρτί στο κόκκινο. Και είχε δίκιο. Λίγους μήνες αργότερα, το πρώην κουτί του γάλακτος, σελίδα εφημερίδας κτλ. Κτλ. Στεκόταν στιτό και περήφανο στη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου. Αυτή τη φορά ήταν εξώφυλλο παιδικού βιβλίου. «Κοιτάξτε το καινούριο», είπε ένα βιβλίο με συνταγές μαγειρικής, σαν τον Ναπολέοντα καμαρώνω. «Και γιατί να μην καμαρώνω, πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο καλά», απάντησε το βιβλίο μας. «Η αλήθεια είναι πως είναι ωραία να είσαι βιβλίο», επενέβη ένα ιστορικό μυθιστόρημα. «Οι άνθρωποι σε μεταχειρίζονται αλλιώς, με σεβασμό. Σπάνια θα δεις βιβλίο πεταμένο στον δρόμο, όπως βλέπεις, ας πούμε, ένα χαρτί από τσίχλες». Το παιδικό βιβλίο έμεινε για λίγο σκεπτικό. «Αυτό που λες είναι καταπληκτικό», είπε τελικά. «Και αν είμαι τυχερός, κάποιο παιδί θα με αγαπήσει τόσο πολύ που θα με κρατήσει για να με διαβάζει και το παιδί του, ίσως και το εγγόνι του». «Υπερβολές», σχολίασε με ξενισμένο ύφος ένα βιβλίο εφηβικής λογοτεχνίας. «Σιγά να μην σε βάλουν και στο μουσείο. Και αν σε διαβάσουν και σε ανακυκλώσουν, πέταξε ένα βιβλίο χιουμοριστικό, έτσι για να πειράξει το παιδικό βιβλίο». «Να με ανακυκλώσουν, τώρα που βρήκα τη ζωή που μου ταιριάζει. Χτύπα ξύλο», έκανε δείχνει τρομοκρατημένο εκείνο. Και όλα τα βιβλία της βιτρίνας ξέσπασαν σε γέλιο. Την ιστορία με το μικρό κουτί του γάλακτος τη σκέφτηκα μια μέρα που άνοιξα το ψυγείο και είδα μέσα ένα μικρό κουτί από γάλα και ένα μπαγιάτικο πασχαλινό αυγό και μια ντομάτα. Και επειδή τα θέματα που έχουν σχέση με την σωτηρία του πλανήτη με απασχολούν πάρα πολύ, σκέφτηκα να γράψω μια ιστορία για την ανακύκλωση για να υπενθυμίζω σε όλους μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, στο και να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, όπως το να ανακυκλώσουμε μια συσκευασία για να βοηθήσουμε να σωθεί ο πλανήτης. Το βιβλίο αυτό έχει διάφορα μικρά μυστικά μέσα, όπως ότι το σκύλο τον ονόμασα Νέστορα, που ήταν το όνομα του πρώτου σκύλου της οικογένειάς μου, που πήρε ο μπαμπάς μου και τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον παγιάτικο πασχαλινό, εγώ υπήρχε στο ψυγείο, είναι ένα έθιμο που δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά πάντα κράταγε η μαμά μου ένα κόκκινο αυγό από το Πάσχα. Και άλλο μυστικό. Έχω να σας πω ένα μυστικό για το τι σημαίνει χτύπα ξύλο, που είναι ο τίτλος του βιβλίου. Είναι μια ιστορία που την έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Λένε λοιπόν πως οι αρχαίοι Έλληνες που πίστευαν ότι μέσα στα δάση, στους κορμούς των δέντρων, κρύβονταν νύμφες, τις έλεγαν, κάτι σαν νεράιδες ή ξωτικά, φανταστείτε. Όταν τριγυρνούσαν μέσα στο δάσος και λέγανε κάτι που δεν θέλαν να γίνει, λέτε να πέσει κεραυνός, ας πούμε, και να μας κάψει, λέγανε χτύπα ξύλο, μην ακούσουν τα ξωτικά και οι νεράιδες που κρύβονταν στους κορμούς, γιατί αυτές πίστευαν, κάνουν αλήθεια αυτό που θα πεις. Οπότε όταν έλεγαν κάτι αρνητικό, χτυπάγαν ξύλο για να μην ακούσουν οι νύμφες που κρύβονταν μέσα στους κορμούς των δέντρων. Οπότε λέτε να εμείς οι άνθρωποι να καταστρέψουμε τον πλανήτη, άπαπα, χτύπα ξύλο. Τη νέα ιστορία που θα ακούσουμε σε λίγο έχει τίτλο «Βρες ποιος είμαι» και την έχει γράψει ο Μάκης Τσίτας. Και την έχει εικονογραφήσει η Λίλα Καλογερή. Το τηλέφωνο χτυπάει 3 φορές. «Ποιος είναι?» ρωτάει ο κύριος Ριγόπουλος. «Εγώ», απαντάει ο Πέτρος. «Και ποιος είσαι εσύ?» «Βρες το αν μπορείς». Ο κύριος Ριγόπουλος μένει για λίγο σκεφτικός και ύστερα λέει «Α, το βρήκα. Πες μου, είσαι ένα ελεφαντάκι». «Όχι», λέει ο Πέτρος. «Τότε είσαι ένας πολυλογάς παπαγάλος». «Λάθος, κύριε Ριγόπουλε, λάθος». «Μήπως είσαι ένας τεμπελάκος τζίτζικας που όλη μέρα τραγουδάει?» «Όχι, είμαι άνθρωπος», λέει γελώντας ο Πέτρος. «Α, μάλιστα.
τότε θα είσαι ο τρομερός μάγος Ραταπουρίμ, που όποιον δεν του αρέσει τον μεταμορφώνει σε βάτραχο. Μπα! Μήπως τότε είσαι ο ξακουστός βασιλιάς Αλεβουζάν, που κάθε πρωτοχρονιά χαρίζει φλουριά σε όλους τους κατοίκους της χώρας του? Ούτε, ούτε. Είσαι λοιπόν ένας πλανόδιος μουσικός έξω από το μετρό. Πάλι λάθος. Μα βέβαια, είσαι ένας εξωγήινος. Φλόμ, πινκ, ντουμ, χι, τζα, χλάμ. Α, τι ωραία, ο πρώτος εξωγήινος που γνωρίζω, λέει εκείνος ενθουσιασμένος. Όχι, κύριε Ριγόπουλε. Μήπως τότε είσαι ο παντοδύναμος Ηρακλής? Ούτε αυτό. Μήπως είσαι το φοβερό τέρας της ζούγκλας? Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Ο κύριος Ριγόπουλος μπαίνει στο δωμάτιο του Πέτρου πατώντας τα δάχτυλα. Σηκώνει τον Πέτρο στην αγκαλιά του και λέει «Και τώρα, φοβερό μου τέρας, ήρθε η ώρα για το κρεβατάκι σου». «Θα παίξουμε και αύριο?» ρωτάει ο Πέτρος. «Βέβαια». Ο Πέτρος χαμογελάει. «Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, αγόρι μου». Λοιπόν, το βρες ποιος είμαι. Το πρώτο βιβλίο μου το έγραψα πριν από 20 περίπου χρόνια, το πρώτο μου παιδικό βιβλίο. Έκτοτε έχω πάει σε πολλά σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς και πάντα αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι η ανάγνωση βιβλίων εικονογραφημένων δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, δεν είναι κάτι βαρετό, αλλά είναι παιχνίδι, είναι διασκέδαση, είναι απόλαυση. Κάποια στιγμή λοιπόν σκέφτηκα ότι και το να γράφεις ένα βιβλίο είναι παιχνίδι. Τουλάχιστον το να γράφεις ένα βιβλίο για παιδιά. Και μου ήρθε ξαφνικά η ιδέα. Οι ιδέες έρχονται πάντα ξαφνικά, σε περίεργες στιγμές. Συνήθως την ώρα που τρώω ή είμαι σε μια παραλία και βλέπω τη θάλασσα. Καμιά φορά την ώρα που οδηγώ. Και γι' αυτό κάνω στην άκρη του δρόμου και σημειώνω σε ένα χαρτάκι αυτό που σκέφτηκα. Και μου ήρθε η ιδέα να κάνω ένα βιβλίο που θα είναι ολόκληρο ένα παιχνίδι. Μετά, αυτό το σκεφτόμουν μέρες, έλεγα ναι, τι παιχνίδι να είναι όμως, ανάμεσα σε ποιους. Και επίσης μια μέρα ξαφνικά, που πάλι δεν θυμάμαι πότε ήταν, σκέφτηκα, επειδή τα βιβλία που είχα διαβάσει μέχρι τότε δεν είχαν κάποιο παιχνίδι ανάμεσα στον μπαμπά και τον γιο, δηλαδή ένα αγορίστικο παιχνίδι, και επειδή είμαι και εγώ αγόρι, τότε ήμουν μικρότερος, τώρα είμαι ένα μεγάλο αγόρι, είπα θα κάνω μια τέτοια ιστορία, με ένα αγορίστικο παιχνίδι. Και έγραψα την ιστορία που ακούσατε. Την έστειλα μετά στην Έλενα και στη Βάσο. Φωνάξαμε τη Λίλα και έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες ζωγραφιές και έτσι φτιάχτηκε το «Βρες ποιος είμαι». Δεν είναι μια πραγματική ιστορία. Αν με ρωτάτε αν την έζησα, ας πούμε εγώ, γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, εμείς συγγραφείς γράφουμε πράγματα που ζήσαμε. Δεν είναι κάτι που έζησα. Εγώ δεν έπαιζα πολύ με τους γονείς μου. Ο μπαμπάς μου έλειπε στο εξωτερικό, συνήθως. Και η μητέρα μου δούλευε στα χωράφια και μετά έρχονταν κουρασμένη στο σπίτι, οπότε δεν έπαιζα. Αλλά να, αυτό είναι και το πλεονέκτημα για μας τους συγγραφείς, που γράφουμε πράγματα που βγάζουμε από το μυαλό μας, πράγματα που θα θέλαμε να είχαν γίνει, και έχουμε αυτή το προνόμιο. Είμαστε τυχεροί, γιατί βγάζοντας πράγματα από το μυαλό μας κάνουμε μια ιστορία που να φαίνεται πραγματική και που στο τέλος γίνεται πραγματική. Μια τέτοια ιστορία είναι και η ιστορία του «Βρες ποιος είμαι». Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σκυταλοδρομία ανάγνωσης ή αυτός ο μικρός μαραθώνιος ή αυτή η μικρή συνάντηση που αποφασίσαμε να κάνουμε με συγγραφείς που έχουν γράψει ιστορίες στη σειρά χωρίς οσίβιο. Δικαίω. Ναι, έλεγα. Μπορώ να
Μπορώ να κλείνοντας να πω κάτι που σκέφτηκα τόση ώρα που παρακολουθούσα αυτό το μικρό μαραθώνιο ανάγνωσης. Φυσικά. Σκεφτόμουν πολύ κάθε ταξίδι που έζησα με κάθε έναν από τους συγγραφείς που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και με τους εικονογράφους του κάθε βιβλίου, όπως και με συγγραφείς που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι μαζί μας, γιατί υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς στη σειρά χωρίς το Σίβιο και ακόμα περισσότεροι και στη σειρά Στα Βαθιά, που είναι για μεγαλύτερα παιδιά, αλλά είναι αδύνατο να διαβάσουμε εκείνα τα βιβλία που είναι πιο εκτενή. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι αυτό της έκδοσης και μαζί με τη Βασιλική Νίκα το έχουμε ξεκινήσει αυτό το σπορ από το 2004, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε αυτό το 2004 βγήκε το πρώτο βιβλίο, το 3 αρχίσαμε να τρέχουμε βέβαια, την προπόνηση για να βγάλουμε τα βιβλία. Μας πήγαν πίσω συγγραφείς σε ένα ταξίδι πριν από το δικό μας, στο ταξίδι της έμπνευσης, από την έμπνευση στη σελίδα και μου άρεσαν πάρα πολύ όλες οι ιστορίες. Και το βιβλίο τώρα είναι στα χέρια των παιδιών, στα χέρια τα δικά σας, στα χέρια των βιβλιοπολών, τα οποία είναι σαν καράβια που μεταφέρουν τα βιβλία. Και ελπίζουμε να τα χαρείτε και μπορείτε να μας στείλετε και τις δικές σας μικρές ιστορίες ανάγνωσης, αν θέλετε. Και εγώ σε έναν πολύ γρήγορο υπολογισμό που έκανα μέσα από την ιστοσελίδα των εκδόσεων Πατάκη, βρήκα, Έλενα, και Πάσο, ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 83 βιβλία στη σειρά χωρίς το Σίβιο και 27 στη σειρά Στα Βαθιά. Ούτε πολλά ούτε λίγα, θα έλεγα εγώ, Δικέ. Εγώ θα έλεγα μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με πολύ πολύ προσεκτικά επιλεγμένα κείμενα, γιατί πραγματικά και εγώ ακούγοντας, συμφωνώ με την Έλληνα, ακούγοντας ξανά τα κείμενα και μάλιστα διαβασμένα από τους ίδιους τους δημιουργούς, πρώτα-πρώτα να σας πω ότι συγκινήθηκα πολύ και σε μερικά σημεία δεν μπορούσα να πω κάτι, γιατί θυμόμουν πώς αυτές οι ιστορίες, από ιστορίες που φτάνουν σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γίνονται μετά βιβλία και μετά αρχίζουν ένα ταξίδι στα χέρια των παιδιών. Και επειδή έχω τη σπάνια τύχη να βλέπω τις ιστορίες και στην αρχή, αλλά και όταν το ταξίδι τους φτάνει τελικά στα χέρια τα παιδικά, γιατί μπαίνω σε πρώτη τάξη και διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά αυτές τις ιστορίες, είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ακόμα και εκεί που σκοντάφτει ένα πρωτάκι, αλλά και εκεί που παίρνει κουράγιο και με μία ανάσα διαβάζει. Είναι πολύ συγκινητικό και επίσης με αυτή την ευκαιρία να πω ότι πολύ συχνά άνθρωποι που οι ακαδημαϊκοί, οι κριτικοί κάνουν δημοσιοποιούν τις σκέψεις τους σχετικά με τα βιβλία που απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά. Θέλω να πω ότι αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη αξία είναι το καλογραμμένο κείμενο. Έχει κρύβει ή όχι μέσα του ένα μήνυμα. Αν είναι καλογραμμένο, νομίζω ότι δημιουργεί στα παιδιά μια συγκίνηση και η δημιουργία της συγκίνησης δημιουργεί αναμνήσεις, δημιουργεί ωραία συναισθήματα και τελικά βοηθάει και στην αναγνωστική, στην ανάγνωση. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει και είναι μια προσπάθεια πολλών. Καλές αναγνώσεις, λοιπόν.